φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Χιλιτήρη, δεν είμαι ο ραγκάτσης. Αυτό είναι το χαλί του ραγκάτσι. Μόνιμο. Είναι το σήμα κατά δεδέν. Θα πρέπει να παίζει μόνο σε ραγκάτσι. Άγγελε. Θα νομίζουν ότι με την απεργία αλλάξαμε τις ώρες και θα έρθουν οι ραγκατσικοί και θα πούνε πού είναι ο ραγκάτσι. Στην κουφάλα το Ραπτόπουλο έχετε εκεί πέρα. Τι τραγούδι είναι, μα αυτό είναι το χαλί του ραγκάτσι, επειδή. Τραγούδι είναι. Το χαλί του ραγκάτσι. Εγώ είμαι ακροατής στο ραγκάτσι. Νομίζω ότι. Νάτα! Απεργία έχετε αύριο, πουλάκια μου. Ναι, 30 χρόνια απεργία κάνετε, παιδιά, και φτάσατε το μισθό στα 300 ευρώ. Τι τις κάνετε τις απεργίες, ρε ηλίθι, αφού κάθε απεργία που κάνετε μειώνεται και ο μισθός μας. Παρατήστε τις απεργίες, πιάστε να πούμε τη δουλειά, για να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, όσοι κάνουν απεργίες, τι γίνεται, μειώνεται ο μισθός ο δικός μας και τι γίνεται, γίνονται οι συνδικαλιστές βουλευτές και αργότερα γίνονται υπουργοί. Και μετά να πούμε, οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στις κυβερνήσεις και υπογράφουν τα μνημόνια κτλ. Μα τόσο ηλίθιοι είστε. Δεν ξέρετε ότι οι απεργίες είναι πλέον ντεμοντέ και ότι δεν αποσκοπούν σε κανένα συμφέρον του εργαζομένου? Εγώ τα λέω χρόνια, εγώ τα ακούω. Όχι, λέει ο Ραπτόπουλος, λέει είναι τρελός. Λέει τι τρελός είναι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τι τρελός είναι. Κάνετε απεργία. Πόσα χρόνια κάνετε απεργία? Μάλιστα. Κλείσατε τα εργοστάσια με τις απεργίες, τα πήγατε να πούμε στα Βαλκάνια. Ποιος θα κάνει απεργία? Τι απεργία να κάνω? Γιατί να κάνω απεργία? Έκανε ο πρωτόπαπας απεργία για να βγει το Πασόκ και να οικονομήσει. Μαγιά τους με τον πρωτόπαπα. Οι άλλοι τι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάνετε απεργία. Πείτε μου ένα λόγο που κάνετε απεργία. Διεκδικείτε τι? Καλύτερη υγεία? Καλύτερη συνθήκες εργασίας? Καλύτερο μισθό? Μα δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο γίνονται απεργίες? Δηλαδή να υπήρχε λόγος, πρώτος να πω εγώ μπροστά με σημεοφόρος, ναι. Μα αυτό εδώ γίνονται οι απεργίες για να κορμάνε συνδικαλιστές. Καθαρές δουλειές.
τα συνδικάτα και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω. Να βγαίνουν πρόεδροι, προεδρία, εξουσίες, κόλπα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πανελλαδική απεργία. Μάλιστα. Ποιος είναι ο λόγος? 30 χρόνια κάνετε απεργίες και τα αποτέλεσματα ποια είναι? Μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, εργοστάσια επιχειρήσεις σε Βουλγαρίες, σε Ρουμανίες, κλειστά, ιστορίες, κοκακόλες φεύγουν 3.000 μισθό οδηγός και δε συμμαζεύεται να πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή εγώ είμαι βλάξ, ή να πούμε είμαι πολύ σωστός ή βλάκας, ένα από τα δύο. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει να πούμε. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Κάνουν απεργία, πάνε εκεί οι εργατοπατέρες, πάνε στα συνδικάτα, βάζουν υποψηφιότητα, τους ψηφίζουν τα γαϊβάνια από κάτω, εμείς δηλαδή. Γίνεται υπουργός ο άλλος βουλευτής, μην είδατε τον Παναήμετα. Τώρα έρχονται εκλογές. Άλλο θέμα. Πότε έρχονται, ρε Γιάννη, εκλογές? Αυτό το καλοκαίρι το άλλο. Κοντά είναι, λέει, οι εκλογές. Τώρα θα δεις, θα παίρνουν τηλέφωνο οι υποψήφοι βουλευτές και θα λένε πότε θα με βγάλεις το ραδιόφωνο να πω κι εγώ καμιά κουβέντα. Και οι ηλίθιοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, όποιος δημοσιογράφος δεν τα παίρνει από πολιτικό για να το διαφημίσει είναι βλάξ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Άμα βγει υπουργός βουλευτής, τον παίρνεις τηλέφωνο, δεν σε απαντάει. Βρε, ψάχνεις να το βρεις, δεν σε απαντάει. Βρε, βάζεις μέσον, πού να τον πλησιάσεις, είναι απλησίαστος. Τώρα είναι στο βουλευτήλικη, είναι στο Υπουργείο. Δεν μπορεί να το βρεις. Μάλιστα. Τελειώνει η θητεία. Και από ό,τι αλλάζουν συμπεριφορά, να πούμε, έρχονται, λένε πότε να κάνουμε, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ το λέω καθαρά. Από παίκτη προπονητή παράγοντα δεν πήρα πορτοκαλάδα. Από πολιτικό, άμα με πει, έλα ρε παιδάκι μου να κάνουμε καμιά αυτή, θα το πω, δώσε φράγκα. Δώσε φράγκα. Φράγκα να φτιάξουμε τα φτερά, να βάψουμε τα σπίτια, να κάνουμε, ξέρω εγώ, τις μηχανές. Φράγκα. Ας είστε θυμάται, δύο μήνες πριν, τρεις μήνες πριν, ενάμιση μήνα πριν, εξαγγέλει. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εδώ. Παίρνουν το ευγενικό ύφος, έρχονται εδώ με τους αστυνομικούς να πούμε που τους φυλάνε. Γιατί οι αστυνομικοί τους φυλάνε αυτούς. Άμα πάθω τίποτα εγώ και φωνάξω τον αστυνομικό, σιγά μην έρθει ο αστυνομικός. Κάνει κανένα τετράωρο να έρθει, σου λέει έβγει ο κλέφτης. Τις προάλλες κλέβανε μια στη γειτονιά να πούμε, τσακώνει τον κλέφτη μέσα. Πάει να ανοίξει, δεν ανοίγει. Φωνάζει την αστυνομία, λέει τι θα κάνουμε, λέει ο αστυνομικός. Δεν κατεβαίνεις, λέει, στο ισόγειο να φύγει ο κλέφτης, λέει, και μετά μπαίνεις μέσα. Κάτω, λέει, τι σε φώναξε? Λέει, τι τον φώναξε, λέει, αυτόν. Λέω, κυρία Μέρη, λέω, έτσι έγινε. Λέει, ναι. Γιατί δεν φωνάξατε δύο Γεωργιανούς, λέω, να μπουν μέσα, λέω, κανένα Ρώσο να πληρώσει? Ο αστυνομικός τι να κάνει? Ο αστυνομικός, άμα μπει και εμπλακεί με το ληστή και σκοτώσει το ληστή για το δικό μου το σπίτι, θα τον πούνε το σκότωσες. Θα πάρουν το ληστή, να πούμε, θα πούνε τι ήταν ο ληστής, κομμουνιστής. Κομμουνιστής ήταν ο ληστής και το σκότωσε ο αστυνομικός. Φασίστας ο αστυνομικός. Λοιπόν, τι γίνεται μετά? Έρχονται απ' έξω βαρ οι κομμουνιστές, φωνάζουν να πούμε, πέφτει η κυβέρνηση και γίνεται ο ληστής που ήταν ο κομμουνιστής μέσα στο σπίτι, ή γίνεται να πούμε οδός. Μπορεί να την Κωνσταντίνου Καραμαλή να την ονομάσουν ο ληστής που λίστευσε τη κυρία Μέρη, να πούμε από εκεί την Πορφύρα, την εγγονή. Σου λέει αστυνομικός, κοροϊδεύε να πάω. Λέει ο φουκαράς ο αστυνομικός, τι να κάνω, λέει. Μα λέει, κλέβουν το σπίτι μου. Ναι, αλλά πρέπει να πάρω εντολή. Παίρνει εντολή, λέει, πρέπει να φύγετε, λέει, να πάτε στο ισόγειο, να φύγουν οι κλέφτες, λέει, και μετά να μπείτε στο σπίτι. Ναι, αλλά εσείς τι κάνετε, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει, λέει, να κλέψει πρώτα, λέει, και μετά, τώρα είναι μέσα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, λογικά πράγματα. Σου λέει ο άλλος, τι να κάνουμε τώρα, να μπούμε μέσα στο σπίτι και να σκοτώσουμε το ληστή? Τι είμαστε, Αμερική εδώ πέρα? Και άμα σκοτώσουμε το ληστή, θα πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν πέφτει για τα μνημόνια, δεν πέφτει να πούμε για τα, ξέρω εγώ, τις συντάξεις, δεν πέφτει για τα όλα αυτά που έχουν γίνει, ξέρω εγώ, την ανεργία κτλ. Θα πέσει γιατί φάγαμε λάχανο το ληστή. Και άμα ο ληστής είναι αλλοδαπός, και άμα ο ληστής είναι κομμουνιστής, άμα ο ληστής είναι να πούμε. Έρθει η τηλεόραση εκεί και πει σκοτώσαν το ληστή, χαράματα πρωί, τον κάνουν και τραγούδι να πούμε. Άντε, εσύ βρες τώρα άκρη. Άμα έρθει η Τατιάνα με τους άλλους εκεί κάτω και πώς θα δουν το θέμα. Μετά θα πλακώσουν οι άλλοι, θα πούνε τι ήταν αριστερός δικός μας άνθρωπος, ληστής. Ληστής πήγε αλληλεγγύη να κάνει να πούμε. Μα τι αλληλεγγύη πήγε? Ο Άχι λέει δεν ήταν ληστής. Μπήκε ο μπάτσος στο γουρούνι και τον έφαγε λάχανο να πούμε. Τραβάει άλλη μια γιορτή από τις πολλές, 28η, 25η, 15η Αυγούστου. Γίνεται να πούμε και άλλη μια τέτοια γιορτή. Να πηγαίνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές άλλη μια μέρα να πούμε στο Βρόντο τα μαθήματα. Άσε τώρα και θα κλέψουν και τι έχεις να σε πάρουν. Ανοίξε το ντουλάπι, τι θα βρει μέσα. Χρυσαφικά, φυσικά τι χρυσαφικά, ας τα βρω από την καμιά βάπτιση θα βρει. Θα βρει και σε κάνα κουμπαρά με 200 ευρώ, τι θα βρει. Ας τα πάρει.
τι ας σε πάρει. Το χειρότερο που ας σε κάνει είναι ας έχεις κανένα σκυλί, κανένα χελώνα να πούμε και να το κάνει καμιά ζημιά. Τι ας σε πάρει. Έτσι λειτουργούν τα συστήματα να πούμε. Ενώ στην Αμερική τον φωνάζει τον αστυνομικό, έρχεται ο αστυνομικός, μπαμ μπαμ. Μετά εκεί έχουν άλλα αυτοί. Αυτοί έχουν το μαύρο. Σκότωσε το μαύρο. Γιατί έφαγε το μαύρο μπάτσο, σκότωσε το μαύρο. Μαζεύονται οι μαύροι εκεί πέρα. Οι κομμουνιστές της εποχής εκεί είναι οι μαύροι να πούμε. Έτσι, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Αύριο κάνουν λέει απεργία. Και έχουν το πρόγραμμα εδώ. Πρόγραμμα ραδιοφώνου. 6 με 8 μπάκαλο Μανούσης με τη Σμαράγδα. Αυτή δεν είναι δημοσιογράφη. Ο Μανούσης δεν είναι δημοσιογράφος και η Σμαράγδα. 8 με 10 με Ραγκάτση και ό,τι κάτσει. Ο Ραγκάτσης δεν είναι δημοσιογράφος. 10 με 12, ώρα για Καμόρα. Ο Καμόρα δεν είναι δημοσιογράφος. 12 με 2, της Κακομήρας Κωστής Δραυτόπουλος. Δεν είναι δημοσιογράφος. 2 με 4, της Κακομήρας. Δεν τον κάναν δημοσιογράφο τον Κόκκινο. Όταν έγλυφε εκεί πέρα το συνδικάτο να τον βάλουν εκεί πέρα και να τον κάνουν δημοσιογράφο, εκεί να πηγαίνει στο Χίλτον να κάνει εγχείρηση κρεατάκια, δεν τον βάλανε. Τον Κόκκινο δεν είναι δημοσιογράφος. 4 με 6 ώρες κοινή ησυχία. Ο Βρανάς δεν είναι δημοσιογράφος. 6 με 8 με Τρέλα και Ομπρέλα ο Κωνσταντινίδης δεν είναι δημοσιογράφος. 8 με 10 Βραζιλιάνος δεν είναι δημοσιογράφος. 10 με 12 Καμόρα κτλ. 12 με 2 Τσκακομήρας Ραπτόπουλος δεν είναι δημοσιογράφος. Και μετά Γίγαντας 2 με 6 Χιλτίδης τελειώνει η μέρα. Τι είναι η μέρα αύριο. Τετάρτη πάμε για την Πέμπτη κτλ. Έτσι έχει το πρόγραμμα. Θα έκανε σε ραπτό εκπομπή με Ραγκάτσι. Φυσικά και θα έκανε εκπομπή με Ραγκάτσι. Φυσικά. Ναι, ναι, δεν είπα έτσι. Γιατί έτσι ξυνήλες να φύγουν. Λέει Βαν, φυσικά θα έκανα με Ραγκάτσι. Με οποιονδήποτε ο οποίος θα έχει χημεία με τον Ραπτόπουλο. Εντάξει. Το Ραγκάτσι το ρωτήσατε αν θέλει να κάνει εκπομπή με τον Ραπτόπουλο. Εγώ κάνω εκπομπή με οποιοδήποτε παρτενέρ. Εκτός από γυναίκα. Εκτός από γυναίκα παρτενέρ. Στο ράδιο ή στην τηλεόραση μπορώ να κάνω εκπομπή με οποιοδήποτε, με τον πιο απίθανο, τον πιο παλαβό, τον πιο τρελό, τον πιο λογικό, τον πιο μορφωμένο, τον πιο αμόρφωτο. Μπορώ να κάνω χωριό. Ραπτόπουλε, θέλω να σε ρωτήσω, αν κάνεις μήνυση για ξυλοδαρμό, τι θα έκανες. Θα εκλιπαρούσες τον αντίδικο για έλεος, θα πήγαινες στο δικαστή μαγιά στραβοστομιά, τι ακριβώς θα έκανες και πώς θα το κανόνισες το θέμα. Αν εμένα με δέρνανε. Αν με έδερνε ένα και πλακωνόμουν και με βαρούσε πιο πολύ, δεν θα τον έκανα μήνυση. Αν με βαρούσαν πέντε, πάλι δεν θα έκανα μήνυση. Θα βρίσκα έναν τρόπο να του καθαρίσω διαφορετικά. Πάλι δεν θα πήγαινα για μήνυση. Τώρα, με ρωτά, τώρα προφανώ για τον κύριο Μπουτάρη. Που πάνε οι άλλοι και παρακαλάνε να μην. Εντάξει, ρε παιδιά, ο καθένα έχει τη δική του φιλοσοφία. Κι εγώ έγινε πλάκι σε καυγά, με σκάνανε μήνυση οικογενειακό και εγώ για να είμαι ειλικρινή, δεν με ένοιαζε. Αλλά ο πατέρα μου επειδή ήταν γέρο. Και σου λέει καλά σε αυτή την ηλικία θα με τραβάνε λέει εμένα με μηνύσεις και με τα λοιπά. Τέλος πάντων βρήκα μια νομική μαγιά με τον Γρόλιο. Συμβουλεύτηκα και τον Κούγια. Είχαμε έγκυες γυναίκες εμείς στον καυγά και πληρώσαμε έναν γιατρό. Και τέλος πάντων τα δύο έμβρια τα έκανε 10 τα έμβρια. Χάθηκαν τα 8 στο δρόμο. Και τέλος πάντων έληξε εκεί το επεισόδιο. Δεν γίνονται και αυτά. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι παίρνουν χαρτζηλίκι να γράψουν κάποια πράγματα. Εντάξει, τα κάνουμε. Όλοι έχουμε κάνει παρανομίες. Αυτό που έχουμε κάνει, δεν μπορεί να είναι παρανομία. Γίνονται αυτά όμως. Τώρα για τον κύριο Μπουτάρη, για αυτούς που το χτυπήσανε, αν κάναν τις κότες μετά, τα έχουμε πει αυτά. Δεν θέλω να επαναλαμβανόμαστε γιατί ο Χιλτίδης λέει καμιά φορά ρε, εσείς επαναλαμβάνεστε να πούμε. Για να μην επαναλαμβανόμαστε με τα ίδια θέματα, όταν τελειώνει ένα θέμα, νομίζω ένα θέμα κρατάει τρεις μέρες. Ένα θέμα κρατάει τρεις μέρες. Την τέταρτη μέρα, ό,τι θέμα και αν είναι. Εδώ πέσανε οι δίδυμοι πύργοι, κράτησε μια εβδομάδα. Πέρασε η εβδομάδα, τελείωσε το θέμα. Σκοτώθηκαν μαζεύοντας τα σκουπίδια, έγινε ταινία. Πέχε η σπράξη εκεί με τον Νίκολας Κέιτς που έψαχνε τον Κασιμάτι να πούμε. Τώρα, άμα γίνει για παράδειγμα η ταινία και την παίξουνε, ούτε το 10ο των εισπράξεων θα έχει. Τελείωσε. Μετά βγαίνουν νέα γεγονότα. Πουλάνε νέες καταστάσεις. Τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, αυτές τις 2-3 μέρες. Πουλάει ο τελικός πάρα πολύ, ο τελικός του Champions League και πουλάει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Έχει ποδοσφαιρικές μεγάλες αναλύσεις ας πούμε. Παράδειγμα, οι άμπαλοι λέγανε για το Ράμος, οι άμπαλοι και οι ψεύτες. Τι θα πει άμπαλοι και ψεύτες, και άμπαλος να είναι, αλλά να είναι και υποκριτής. Γιατί να είναι και υποκριτής, γιατί όλη στην ομάδα μας θέλαμε ένα Ράμος, ένα αλήτη. Ένα κοπρίτι, ένα καλό αμυντικό που να έχει μέσα και την τζογλανιά, την αλητεία, όλο το πακέτο. Τι θα πει όλο το πακέτο. Δηλαδή να είναι ψηλός, να είναι ψηλογρήγορος,
να ξέρει να δώσει μία πάσα. Να πηδάει καλά στο κεφάλι. Χαμηλά να μην τρώει εύκολα τρίπλες. Στο μεγάλο χώρο να μην είναι αργός. Μιλάμε τώρα για center back. Και αν λάχει να πούμε, έρχεται ο παιχταράς ο αντίπαλος και του βάζει το χέρι ανάμεσα την ώρα που πάει να το κάνει τάκλι. Του κάνει μια λαβή ωραία και το ρίχνει μαλακά. Και δεν τρώει ούτε κάρτα, γιατί ούτε κάρτα είναι. Η UEFA δεν είναι κόροιδο που τον έβγαλε αθώο. Θα μου πεις στο χτύπημα στον Κάριους, εκεί είναι κάρτα. Και αν είσαι παοξής, λες κίτρινη κάρτα. Γιατί τέτοια έχει ρίξει ο Μάτος κάποια πενηντάρια. Και τιμωρήθηκε στα 3-4. Εντάξει, για μένα η αγωνιά είναι ανάλογα τη δύναμη που θα του τη δώσει. Άμα του τη δώσει στη μάπα, για μένα είναι κόκκινη κάρτα. Άμα του δώσει τώρα εκεί που τρέχει μια αγωνιά στα πλευρά έτσι αλήτικα, εντάξει, τα πλευρά δεν σπάνε από αγωνιά. Θα μου πει, άμα σου ρίξει αγωνιά κανένα θηριώδη τύπο, κανένα δυνατό, μπορεί να σου σπάσει το πλευρό. Εδώ μιλάμε τώρα όμω πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Μετά ο Σαλάχ. Γίνεται κουβέντα να πούμε. Ο Σαλάχ όταν έπεσε να πούμε κάτω, έφυγε όμως και τραυματίστηκε, τραβήχθηκε η Λίβερπουλ και τελείωσε. Είναι λέει ψυχολογικό. Δηλαδή αυτή η Ρεάλ πάσχει από ψυχολογικά. Την πάμε στον Γκάζι δηλαδή. Θα την πάμε στο εκεί που κάνουν συνεδρίες εκεί που πάνε και λένε τα θέματά τους και στο τέλος καταλήγουν να ερωτευτούν τον, πώς το λένε, τη γιατρό. Και να θέλουν να πηδήξουν τη γιατρό. Συνήθως έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ξέρεις αυτό, ρε. Πας στον ψυχίατρο, ερωτεύεται τον ψυχίατρο. Πάει ο άντρας στην ψυχίατρο, θέλει να πηδήξει την ψυχίατρο. Αυτό πώς γίνεται, μπορώ να το καταλάβω. Ε? Δημιουργείται ερωτική αυτή. Άντρας γυναίκα. Εντάξει, εγώ να πάω σε ψυχίατρο. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι. Ε? Ποιος λέει ότι είναι φυσιολογικό. Ποιος λέει. Πάτε με γυναίκα, λέει, είσαι ανώμαλος. Ναι. Σε 10 χρόνια θα είσαι ανώμαλος, αν θες να πάτε με γυναίκα μόνο. Βέβαια. Η Λίβερπουλ λοιπόν. Ψυχολογικό ο τερματοφύλακας, ο Γκάριους. Ψυχολογικό λέει που έπεσαν πάνω στον. Πώς το λένε, στο Σαλάχ. Και τι ψυχολογικό, δηλαδή τι θα πει ψυχολογικό. Απελευθερώθηκε ο Κασεμίρο. Ωραία. Ο Κασεμίρο τι είναι, δηλαδή δεκάρι είναι. Παίρνει το passing game και ανεβαίνει ψηλά κτλ. Δηλαδή εντάξει, το Λαλάνα δεν τον υπολόγιζε. Δηλαδή τι έγινε ο Κασεμίρο μετά. Πεχτάρα έγινε. Έγινε, απελευθερώθηκε, σωστό. Δεν καταλάβατε τι έγινε με τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ είναι σερσερής. Πήγε, έκανε, με είπανε, τα ρεπορτάζ, έκανε λέει χρήση να πούμε, πώς το λένε, του Ραμαζανιού να πούμε. Είναι δυνατό να παίρνεις εκατομμύρια και να πιστεύεις αυτές τις ανοησίες να πούμε. Και να μην τρως και να μην κάνεις και τα λοιπά. Δεν τρώει. Μπαίνει στο παιχνίδι. Τον εξαφανίζουνε. Τον εξαφανίζουνε γιατί παίζει τύπης έξω δεξιά, κλείνει με το πόδι και πέφτει στα θηρία. Αυτό να πούμε έπεσε πάνω στα θηρία. Έπεσε πάνω στον Κασεμίρο και στα δυο γαϊδούρια εκεί πέρα. Στο Ράμος και στο Βαράν. Πού είσαι πολύ και πού σε σφάζει. Δεν ακούμπησε μπάλα. Ούτε ο Μανέ ούτε ο άλλο ο Φιρμίνιο να πούμε. Τελειώσανε αυτοί. Τελειώσανε κανονικότατα. Δηλαδή 35 λεπτά ο Σαλάχ τι έκανε. Αφού έχω χρόνο τώρα να τα αναλύσω και δεν έχω τον άμπαλο δίπλα μου, μπορώ να τα αναλύσω. Να με σπάει τα νεύρα να πούμε. Λοιπόν, τι έκανε 35 λεπτά ο Σαλάχ. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Βέβαια θα πεις και σε άλλα μας δεν ακούμπησε την μπάλα, αλλά ας πούμε κατά κάποιο τρόπο μπορεί σε 5 λεπτά να σου πετάξει δύο καρκάνι, δύο ενέργεια. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Εμείς λέμε τι είδαμε μέχρι το 35ο λεπτό. Έτσι, λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φεύγει ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ, επαναλαμβάνω, από τη μέση και πάνω, λέει έχει μυς, λέει ο κόκκινος. Το βγάζει μια φωτογραφία, συγκρίνει τώρα ο κόκκινος, ο βοηδομούσχαλος, το δικό του το σώμα. Το δικό του το σώμα με του Σαλάχ. Φυσικά του Σαλάχ το σώμα θα είναι γραμμωμένο. Άλλο λέω εγώ όμως. Φυσικά θα είναι γραμμωμένο αφού κάνει προπόνηση ταχυδυναμική. Ταχύτητα, αντοχή στην ταχύτητα. Ξεκίνα 10, 20, 30 μέτρα, πέσε, σήκω κοιλιακή ραχαία και τέτοια. Έχει δει κανένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή, όποιο ποδοσφαιριστή να δει μέχρι β' εθνική και σηκώσει την μπλούζα θα έχει κοιλιακού. Τι θε να έχει να πούμε. Το λαφαλό του κόκκινου να έχει. Δεν γίνεται. Έχει λέει. Ρε εσύ δεν είναι δεμένος του λέω, το καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι δεμένος επάνω. Ρομβοειδή, τραπεζοειδή δεν τους έχει δουλέψει, δεν είναι δεμένος του λέω, το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Αντώνης Παπαδόπουλος, πύραυλος, δεν. Πύραυλος, δεν καταλαβαίνει. Το μουλάρι, δεν καταλαβαίνει. Θα μετράκυρνε τώρα, ήμουνα στην Παπάφη να πούμε, προχωρούσα κανονικά, τσουπ, βγαίνει από ένα στενό με το Σεϊτσέντο, τραβάω μια μούτζα να πούμε, καλή, πήρε τηλέφωνο μετά έκλαιγε. Γιατί με μούδωσε και τι με έκανε και έφτιακτο. Είναι παρεξηγιάρης να πούμε. Είναι και παρεξηγιάρης να πούμε. Δηλαδή τι να πεις να πούμε.
Έτσι λοιπόν για, τον, για το θέμα του Σαλάχ. Και φυσικά δεν ήταν κάρτα. Καταρχήν πάει και με το αριστερό πόδι να τον κάνει τάκλιν. Την ώρα λοιπόν που πλαγιάζει να κάνει τάκλιν, του βάζει ο Σαλάχ το χέρι μέσα. Το κάνει, πώς το λένε, το βάλει το χέρι. Έτσι λοιπόν που βάζει το χεράκι, μπαμ, πέφτει ωραία κτλ. Και επειδή ο άλλος είναι για γύμναστος, από τη μέση και πάνω επαναλαμβάνω, όχι λέει κουβάλαγε νερά, λέει κτλ. Επειδή κουβάλαγε νερά, τι πάει να πει. Και εγώ κουβάλαγα να πούμε κυβότια. Χρόνια. Και θρανία κουβαλούσα και μετακομίσεις έκανα κτλ. Τι πάει να πει δηλαδή, ότι είμαι κτίνος, είμαι ο Σβαντζενέγκερ. Και εγώ κουβάλαγα 7-8 χρόνια. Το μόνο που κατάφερα είναι να φάω το πέμπτο σπόνδυλο να πούμε και να έχω μόνιμο πρόβλημα στην αυγενική μοίρα να πούμε. Αυτό κατάλαβα εγώ με τις δουλειές που είχα κάνει τις παλιές. Και κουβάλαγα και. Και τι, κουβάλαγε λέει νερά λέει. Και άμα σε πιάσει λέει θα σε διαλύσει επειδή κουβάλαγε νερά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα πούμε πολλά πράγματα και για θέματα μακεδονικά και για μη μακεδονικά και για μπάλες και πείτε ότι γουστάρετε. Θα έχουμε καλή παρέα σήμερα. Είμαι μόνος και θα παίξουμε μπάλα εγώ και το κοινό, οι δυο μας. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις Οικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Ρε παιδιά. Εδώ είναι το Στεφάν XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Δωρεάν βόλτα στο Θερμαϊκό με το goldmall.gr. Αποκτήστε σήμερα με ένα απλό κλικ δωρε επιταγή για μια εντελώς δωρεάν μεταφορά με τα αγαπημένα καραβάκια Θεσσαλονίκης από το κέντρο της πόλης στην Περαία ή στους νεούς επιβάτες. Κρουαζιέρα στην πόλη ή απόδραση για βουτιές με δωρεάν μετακίνηση. Ένα μοναδικό δώρο από το goldmall και τα καραβάκια Θεσσαλονίκης. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και εκτυπώστε τη δωρε επιταγή σας. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θέλω να κάνετε κριτική στα μάτς. Παίχτη-παίχτη. Γραμμή-γραμμή. Τέταρτο-τέταρτο. Τι θα πει αυτό. Λέει η Λίβερπουλ πήρε τους, χώρους και, την, και το, πώς το λένε, και την κατοχή της μπάλας. Η Λίβερπουλ έκανε άμυνα στο κέντρο του γηπέδου και λίγο πιο μπροστά. Και όταν έχανε ας πούμε την μπάλα, δεν έκανε άμυνα στην περιοχή της, δηλαδή από το μισό, από το γήπεδο στο μισό. Έκανε, καταρχήν για να ξέρετε πέντε πράγματα, η άμυνα γίνεται σε τρεις χώρους. Ή γίνεται στην περιοχή μας, δηλαδή αμυνόμαστε πίσω από το κέντρο, ή γίνεται στο κέντρο του γηπέδου, ή γίνεται στην περιοχή του αντιπάλου. Η Λίβερπουλ, προς έκπληξή μου, πήρε και την κατοχή της μπάλας και έκανε άμυνα σε χώρους πολύ επικίνδυνους για αυτήν. Και αν έπαιζε ο Μπέιλ από την αρχή θα ήταν πιο επικίνδυνοι οι χώροι. Είχα την ευτυχία να ανταλλάσσω μηνύματα
με συνακροατές και συντηλεθεατές, να πούμε, φίλους, προσωπικούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, προπονητές ποδοσφαίρου. Κάθε 3-4 λεπτά είχε πάρει φωτιά το κινητό και ανταλλάσσαμε μηνύματα. Και το είχα δει αυτό. Και μου στέλνει ένας προπονητής ποδοσφαίρου Αλφα Εθνικής, δεν λέω όνομα, γιατί εντάξει, αυτά είναι προσωπικά δικά μας. Και του λέω, πού σου φαίνεται το pressing στο κέντρο του γηπέδου και προς την περιοχή της Ρεάλ. Και μου λέει, εάν δεν προηγηθεί η Λίβερπουλ στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο θα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί να αντέξει 30 του μηνός Μαΐου σε τέτοιο pressing, σε τέτοια κατάσταση η Λίβερπουλ. Άρα του λέω τι, άρα ψάχνει η Λίβερπουλ γρήγορα τον γκολ. Αυτό είδε ο προπονητής Αλφα Εθνικής που μίλησα μαζί του. Άρα ψάχνει η Λίβερπουλ γρήγορα τον γκολ. Δηλαδή βιάζεται για να σκοράρει. Γιατί το έκανε δεν ξέρω. Δηλαδή πάμε κυριαρχικά να μπούμε και όχι να παίξουμε το δεύτερο ρόλο. Πάμε λοιπόν με Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνιο, τρία χαφ και την τετράδα πίσω και τον Γκαφατζή, τον Γκάριου στο Φουκαρά. Άτυχο, πέστε ό,τι θέλετε, δεν θα τον πω άτυχο. Γκαφατζή θα το πω. Και άτυχος. Και άτυχος μαζί. Λοιπόν, και πάει σε αυτό το στυλ. Συμπίπτει στο 35ο λεπτό, 34ο λεπτό, να γίνει αυτή η ιστορία με τον Σαλάχ. Και από το 35ο λεπτό και μετά, χάνει στο δεκάλεπτο που μένει για το ημίχρονο η Λίβερπουλ το κέντρο. Η ερμηνεία πολλών είναι ότι απελευθερώθηκαν τα χαφ γιατί έφυγε ένας μπελάς πάνω στον Αιγύπτιο. Μπορεί να είναι το 20% αυτό, το 80% είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι το σωστό, αυτό το δικό μου. Ότι η Λίβερπουλ άρχισε να χάνει δυνάμεις, εντάξει, χώρους, γιατί έκανε πάρα πολλή ώρα ένα παιχνίδι το οποίο η βιολογική της κατάρρευση ήταν λογικό να έρθει. Δεν ξέρω που πόνταρε ο Κλοπ, δεν είμαι στα ποδητήρια ούτε στο ξενοδοχείο να δω τι θεωρία έχει κάνει, ούτε έχω ρεπόρτερ της Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή να εισχωρήσει σε λεπτομέρειες. Αυτό πιθανολογώ ότι ήταν εντολή του Κλοπ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το σπουδαίο για μένα κομμάτι έρχεται να κάνει με την αλλαγή του Μπέιλ απάνω στον Ίσκο. Ο Ίσκο θα μου πεις γιατί δεν βάζει Ρονάλντο, Μπενζεμά και Μπέιλ και να αφήσει έξω τον Ίσκο και να βάλει μέσα τα τρία χαφ. Θα μου πεις μπορεί να παίξει και με Ίσκο δεκάρι. Με Ρονάλντο αριστερά, δεξιά το πώς το λένε τον Μπέιλ και σέντερ φορ τον Μπενζεμά. Και διάλεξε δύο χαφ. Ποιο να φας από τους τρεις για όμως. Το Κρος θα φας, το Κασεμίρο ή το Μόντριτς. Είναι τρία χαφ πάρα πολύ καλά για να βάλεις τον Ίσκο εκεί. Χάνεις δηλαδή αυτομάτως σε μαρκαρίσματα. Άρα ο Λαβρέντης Διανέλος είδε το παιχνίδι πιο όρημα κι αυτός. Γιατί δεν έβαλε τον Ρονάλντο έξω αριστερά, Μπέιλ έξω δεξιά και Μπενζεμά και το έκανε μετά. Γιατί ξέρει ο Διανέλος ότι ο Ρονάλντο είναι πεθαμένος στους μεγάλους χώρους. Και γι' αυτό το λόγο όταν έκανε αυτοπρόσκληση στη Manchester United τον έκλασε Ζαρτ Μπαρτ η Manchester United και θέλει τον Μπέιλ. Να ένα ωραίο θέμα για εκπομπή. Ρονάλντο ή Μπέιλ. Είσαι ο πρόεδρος, είσαι ο προπονητής και ο πρόεδρος και σε φωνάζει το Διανέλο, του λέει αγόρι μου τώρα εδώ να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Τι λες, Ρονάλντο ή Μπέιλ. Ρονάλντο ή Μπέιλ. Τι θα απαντούσατε. Εγώ αν ήμουν προπονητής της Ρεάλ αυτή τη στιγμή θα του έλεγα θα πάμε κάπου να μιλήσουμε με τον Ρονάλντο και τον Μπέιλ. Να κάνουμε τι δηλαδή. Θα μιλήσουμε οι τέσσερις μας και θα πούμε Ρονάλντο, θα φάμε τον Μπενζεμά, θα πάρουμε τον Τιμπαλά από την Juventus και τον Γκέρτ Ντάγκλας, τον Ντάγκλας Κώστα και θα παίξεις εσύ center for άλλα δύο χρόνια, πόσο θα αντέξεις, 2,5, θα είσαι στιτό στην περιοχή, 5 μέτρα πάνω, 5 μέτρα κάτω, 5 μέτρα δεξιά, 5 αριστερά, μην ξεφτυλίζεσαι έξω από την περιοχή, δεν είσαι απ' έξω να μπαίνεις μέσα, βάζεις τα κλάματα, πήγες 33 χρονών, όσα βάρητα και αν κάνεις και όση γυμναστική και να κάνεις. Ο γέρος είναι γέρος. Αλλιώς πηδάς στα 20, αλλιώς στα 35, αλλιώς στα 50 και αν πηδάς στα 65 είναι μεγάλο επίτευγμα. Μιλάω χωρίς βοήθειες. Σου λέω φυσιολογικά όχι τα χάπια και τα αυτά που παίρνετε και κάνετε τους πηδικταράδες. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση.
όχι το Cialis, όχι το. Πώς ήταν τα Viagra, όχι τα Μέλια, όχι τα αυτά. Άστε τα τώρα, εγώ μιλάω φυσιολογικά. Λοιπόν, αλλιώς είναι. Αλλιώς είναι τα κόκαλα, να πούμε, του άντρα 20-25 χρονών, 30. Αλλιώς είναι τώρα, πούμε, εγώ 50. Τα βλέπω εγώ στα γυμναστήρια. Πάω εκεί, παιδιά 20 χρονών. Χτυπιόμαστε και τα λοιπά. Λέω, εγώ όταν ήμουν 20 χρονών, βαρούσα, να πούμε, και τώρα δεν είναι. Μαζεύεται η μήκη μάζα, μετά τα 50 μαζεύεται το κόκαλο, αδυνατής και τα λοιπά. Δεν γίνεται ρε Ρονάλντο, είσαι 33, πρέπει να το καταλάβεις. Όπως πρέπει να το καταλάβει και ο Μπουφόν. Πήγε 40 χρονών, δεν μπορείς πια. Δεν μπορείς πια, θα πάει, δηλαδή φτάνει. Και είναι θέμα τώρα για την Ρεάλ. Εγώ λοιπόν αν ήμουν ο Ζιντάν με τον πρόεδρο, θα του έλεγα, θα φτιάξουμε μια τετράδα, μένεις Μπέιλ, μόνιμος έξω δεξιά. Βρίσκουμε έξω αριστερά. Παγκοσμίως τα εξτρέμ έχουν χαθεί. Ένας Ντάγκλας Κώστα είναι και εντάξει, όχι και πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά θα πάρουμε αυτόν. Θα βρούμε και ένα οχτάρι να οχταρίζει από εκεί και να. Γιατί θα πάρουμε και τον Τιμπάλα και ο Ρονάλντο θα είναι σεντερφόρ. Διαβολική τετράδα. Ωραία. Ας τον Ίσκο και τον Μίσκο και τα μακαρόνια Μίσκο. Εντάξει. Έτσι γίνεται. Αλλά είναι να διαλέξω τώρα εγώ, Ρονάλντο ή Μπέιλ για του χρόνου, έτσι όπως τους βλέπω τους δύο ποδοσφαιριστές, και μου βάλεις ένα μαχαίρι ρε παιδί μου, εδώ στο λαρίγκι, και πεις Ραπτόπουλε διάλεξε, ή τον Κλαψιάρη ή τον Μπέιλ, τι θα κάνεις? Εγώ θα πω τον Μπέιλ. Γιατί θα πω τον Μπέιλ, γιατί ο Ρονάλντο, έτσι όπως τον είδα, έτσι όπως τον βλέπω στους τελευταίους τελικούς, έτσι όπως τον βλέπω την εγωπάθειά του, την αυτή του, και όσο γερνάει να γίνεται κακός, ξέρετε ο άνθρωπος, όσο γερνάει γίνεται κακός. Πας στα καφενεία και ακούς τώρα 60 χρονών, 65 χρονών, βρίζουν τους νέους, έτσι κάνει, είστε γελο σκατόγερη, λέω, δεν τρέπεστε λίγο, μιλάτε για τα παιδιά έτσι σχέδιο. Γίνεσαι κακός. Άμα αρρωστήσεις γίνεσαι κακός. Άμα γεράσεις γίνεσαι κακός. Εγώ στα νιάτα μου, δεν βλέπετε τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Εμείς στα νιάτα μας, τι εσείς στα νιάτα σας. Εσείς στα νιάτα σας, κάνατε 4 προπονήσεις την εβδομάδα, παίζατε 4 τόνους χαρτιά. Πήγαινε στα ξενοδοχεία, κάνατε πανηστήρι μέχρι τα χαράματα, την κοπανάγατε, κακοί αθλητές, παφ, πουφ, παφ, πουφ τα τσιγάρα. Και κατηγορείτε τώρα τους νέους ποδοσφαιριστές. Τίποτα. Οι νέοι ποδοσφαιριστές καλύτεροι από εσάς. Ξιντάριδες τώρα, 55, 50, 60, 70 στο καφενείο. Α, η νεολαία εμείς. Τι νεολαία εμείς, λέτε Μπελγανάδες, τι νεολαία εμείς. Η νεολαία, η καλή, έφυγε 1,5 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Γιατροί, δικηγόροι, ακόμα και εργάτες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, καλύτεροι από εμάς. Χίλιες φορές καλύτεροι οι νέοι άνθρωποι από εμάς. Σε ποιότητα, κουλτούρα, ενημέρωση, οριμότητα, τι θέλεις, ρε παιδί μου. Πού να συγκριθούμε εμείς με τους 20άριδες, 25άριδες, πολύ καλύτεροι. Πολύ καλύτεροι, πιο όρημοι κτλ. Στην μπάλα πάνω, να σου αναλύσουν παιχνίδι. Τότε ο Βαγγέλης Φουντουκίδης και ο Διακογιάννης με το πακί το Σίγμα μπορούσαν να ξεγελάσουν 5 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτές οι βαλούτες εκεί που τους κάνανε και ήρωες. Το Βαγγέλη Φουντουκίδη και το Γιάννη το Διακογιάννη. Αυτές οι βαλούτες. Το Μπρίο, η φαντασία, το ταπεραμέντο και σαν κλαμάρες. Κατάλαβες. Και ο Σωτηρακόπουλος ο νεότερος. Πού να τον ξεγελάσεις, ρε Σωτηρακόπουλο και Διακογιάννη τώρα τον 23χρονο. Μπορεί να ξεγελάσεις τον 20χρονο. Πού να ξεγελάσεις τώρα ο τεχνικός διευθυντής τον 20χρονο Πάοξη. Να του πει δηλαδή, θα έρθει ο 36χρονος αυτός και είναι καλός παίκτης και θα παίξει θέση του μπάτους και τα λοιπά. Ξέρετε, θα πει ο Πάοξης ο Πιτσιρικάς. Άντε ρε βαλούτες, φυγέτε από εδώ πέρα, καραγκιόζητες. Η εποχή του Μπούζα τελείωσε, πάει. Τελείωσε. Άλλες εποχές τώρα. Δεν μπορεί να το λαϊκίζεις τον Πάοξη ή τον οπαδό. Δεν πας στα εστιατόρια, μιλάς με τα νέα τα παιδιά. Ξέρεις τι σου λένε, μα τι βλακίες λέτε εκεί πέρα ρε. Μας κάνουν κριτική, αν τρεπείτε την αλήθεια. Λένε οι νέοι. Δηλαδή πρέπει να μιλάς με την κοινωνία, με τους νέους να βγαίνεις. Δεν μπορεί να πηγαίνεις 50άρις και να κάνεις παρέα με 50άριδες και 60άριδες. Θα σαπίσεις το μυαλό σου. Θα πρέπει να κάνεις παρέα με πιο νέους ανθρώπους. Φυσικά και οι μεγαλύτεροι έχουν την εμπειρία. Πρέπει να έχεις όλη την γκάμα. Δεν μπορεί να είσαι απαγκιστρωμένο. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής. Σας το λέω έτσι σαν να ήμασταν παιδικοί φίλοι, σας το λέω. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής, είμαι τυχερός θα έλεγα, που μπορώ και συναναστρέφομαι. Όταν λέω συναναστρέφομαι, κάνω κοινωνία δηλαδή. Δηλαδή μιλάω, ανταλλάσσω απόψεις, έχω φιλίες, ζητάω γνώμες, συμβουλεύω, μιλάω, ανταλλάσσω με νέους ανθρώπους. Μεγάλη ευτυχία. Και βλέπω ότι έχω καλή χημεία και καλή επικοινωνία. Και με τους μεγάλους δεν τα πάω καλά, γιατί έχω κακή επικοινωνία. Δηλαδή με τους μεγάλους τσακώνομαι πιο εύκολα. Με τον Πιτσιρικά δεν μπορώ να τσακωθώ. Να μαλώσω να κάνω. Δεν γίνεται. Αυτά προς γνώση και προς συμμόρφωση. Μπορείτε να πείσετε τώρα. Λοιπόν, Ρονάλντο, σέντερ φορ,
μόνιμος, είτε 4-4-2 με ρόμβο, είτε με 4-4-2, είτε 4-3-3, μην το βγάζεις έξω από την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μάγκες μου, ο Ζιντάν το είδε πανέξυπνα το θέμα και του λέει μέσα στην περιοχή. Έτσι. Και έβγαλε χαμαλούχι μεγάλο, ο Μόντρις, ο Κρός και ο Μπενζεμά πιο πίσω να πούμε. Ο Ίσκο αν τράβαγε, θα ήταν πολύ πιο εύκολη η επικράτηση της Ρεάλ. Δεν τράβηξε να πούμε ο Ίσκο. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον Κλαψιάρη και τον Μπέιλ. Μπέιλ έξω δεξιά την μπάλα Πάρτονα, Ρονάλντο σέντερφορ, Μπενζεμά ευχαριστούμε. Και βγάλε έναν εξτρέμ, ποιος είναι ο καλύτερος εξτρέμ του κόσμου, πλήρωσε Ρεάλ. Θες να βρεις νέο εκεί Φέρελπι τώρα στο Μουντιάλ να δούμε. Θες να παίξεις με πιο οχτάρι. Βρες εσύ το. Εγώ δεν σου κάνω ότι είμαι μάνατζερ της Ρεάλ θα γίνω. Εγώ λέω την αποψάρα μου. Και χαμηλώνεις κυρία Ρεάλ μου. Χαμηλώνεις κυρία Ρεάλ μου και το μέσο όρο ηλικία σου. Αν μου γίνεις 33 χρονών ο ένας, 34 χρονών ο άλλος, 33 χρονών στα χάφ ο άλλος. Θα μου κρατήσεις και θα μου κάνεις το μέσο όρο ηλικία μικρότερο. Και να μου γίνεις και πιο γρήγορο και πιο θεαματική. Μας παρακολουθεί ο Κλοπ. Ο δικηγόρος. Λοιπόν, καταρχήν ο Θεόκλητος, ο συνεργάτης μου, ανακοίνωσαν λέει οι πανμακεδονικές ενώσεις πως θα διεξαχθούν συλλαλητήρια 6-6 σε Αθήνα και σε διάφορες κεντρικές περιοχές της Μακεδονίας και μέχρι τέλος Ιουνίου λύνεται λέει το θέμα. Μια εκτίμηση λέει ο Θεόκλητος. Είναι φοιτητής στο Πανεπιτήμιο, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και λέει: θα έχουμε επεισόδια πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα όταν λυθεί το θέμα. Το θέμα ξέρει και ο Θεόκλητος και εσείς που ακούτε ότι το όνομα θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Τώρα θέλετε να κάνουμε συλλαλητήρια. Δεν θέλετε να κάνουμε συλλαλητήρια. Εγώ το εμπάργκο, το οικονομικό, το θεωρώ τη μεγαλύτερη τιμωρία. Δεν πάμε να πάμε 2 εκατομμύρια με τις σημαίες. Και να αρχίσουμε και να βγάλουμε και τους κριτικούς. Και να έρθει και ο Πάπαρος, ο μεγάλος ο φίλος μου από την Κρήτη, ο Λεβέντης. Και από κάτω να έρθουν όλοι και να φωνάξουν και να κάνουν. Και οι καλλιτέχνες. Να έρθει και ο Νότης Φακιανάκης εκεί πέρα, να το παίξει πατριώτης και αυτός. Γιατί η Μακεδονία μπας και κάνει καμιά συναυλία και εδώ και οικονομήσει κανένα φράγκο. Στην Αλβανία τα οικονόμησε να πούμε. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν πάνε να κατέβουμε 50 εκατομμύρια. Ρε εμπάργκο μπορεί να τους κάνεις. Μπορείς να μην ξανακάνεις τα βρωμόδοντά σου στα Σκόπια. Μπορεί να μην πηγαίνεις εκεί πέρα να συναλλάσσεις. Μπορείς να μην πηγαίνεις εκεί πέρα να κάνεις τουρισμό. Μπορείς να κάνεις εμπάργκο. Μου είπε χθες ένα παιδί που είναι από την Ορεστιάδα και μας άκουγε από το site να πούμε rapto.gr τη Μαρμίτα. Όχι χθες, ψέματα. Προχθές, Κυριακή. Σήμερα τι είναι, Τρίτη. Ναι, πριν την Κυριακή. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, εμείς λέει προς Αντριανούπολη και τα λοιπά. Σταμάτησε, λέει, Γιάννη, έτσι με είπε. Δεν κάνουμε, λέει, μπούκες και τουρισμό και έχει μειωθεί, να πούμε, λέει, αυτό είναι. Πού πονάει ο άλλος. Άμα βγεις 1 εκατομμύριο στον δρόμο και τι έγινε. Τι έγινε, γιατί και βγήκες και τι έγινε. Μπορείς να κάνεις εμπάργκο. Δεν μπορείς να κάνεις εμπάργκο. Μπορείς να μην πηγαίνεις, μπορεί να απαξιώνεις. Τι επιχειρήσεις έχει εκεί πέρα. Μην πάρετε τίποτα. Τέλειες, βρείτε τις να πούμε και μαυρίστε τις. Μπορείτε. Αν μπορείτε να το κάνετε, κάντε το. Ήρθαν οι Σκοπιανοί εδώ. Να τους πείτε το δωμάτιο 200 ευρώ. Μην παίρνετε τους Σκοπιανούς. Μπορείτε να το κάνετε. Πού να το κάνετε. Αφού οι Σκοπιανοί έρχονται εδώ και έχουν τα λεφτά τους. Έρχονται στο κόσμο, έρχονται στα εστιατόρια, έρχονται στα φαγκάδικα, έρχονται στα ξενοδοχεία. Πλένονται, πηδάνε, κάνουνε, ράνουνε. Έτσι. Μπορείτε να πείτε Ελληναράδες εδώ, πατριωτάρες να πούμε. Σκοπιανοί, αυτοί δεν γουστάρω. Δεν σε σερβίρω. Δεν γουστάρω. 200 ευρώ το δωμάτιο. Από τα Σκόπια σε 300 ευρώ το δωμάτιο. Μπορείτε να τα κάνετε αυτά. Πού να τα κάνετε. Αφού δεν μπορείτε να τα κάνετε, θα πάρετε ένα ωραίο όνομα Βόρεια Μακεδονία τώρα εδώ όλοι μαζί και θα πούμε το Δεσπότη Μονιώδη. Το Παναγιώτη το λέω Μονιώδη. Το ξέρεις το Μονιώδη, δεν το ξέρεις. Θα πείτε το Δεσπότη Παναγιώτη Μονιώδη. Άντε μπράβο. Εγώ ξέρω ότι η πόλεμη είναι οικονομική. Ως θρησκευτική ξεκινάνε, αλλά κατά βάση. Οι πόλεμοι στην Τούμπα να πούμε, η θιά μου, η σωτηρία, οι πόλεμοι γίνονται για τα μαρούλια να πούμε. Βάζουν εκεί τον Αλάχ μπροστά τον Ιησού και τους Αγίους 40, πλακώνονται εκεί οι φανατικοί να πούμε και τα λοιπά και γίνεται η φασαρία. Πουλάνε οι άλλοι τα όπλα από κάτω και σκοτώνονται οι λαοί για το αφέντη το φαΐ. Ωραία το πακομουνιστικά, ωραία, το αφέντη το φαΐ. Λοιπόν, δεν κάνει ο Ανδρώνης μόνιμα το αυριανό πρόγραμμα του σταθμού. Δημοσιογράφη τον Πούλο. Δεν είναι έτσι, φίλε. 6:30
Την είδηση θα την ακούσει από τον δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος στείνεται έξω από τα αποδυτήρια. Ο δημοσιογράφος πιάνει φιλίες με τους παράγοντες, δημιουργεί κοινωνία με τους παίκτες, να βγάλει μια είδηση, να τη βγάλει πρώτος. Πώς, τι είναι, όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Δεν κατάλαβα. Ούτε μόνο δημοσιογράφοι, ούτε μόνο παραγωγοί μπορούν να στηρίξουν ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση. Μια καλή χημεία μπορεί μόνο να φέρει. Τι θα πει. Και τις ειδήσεις στα site, ποιος θα τις γράψει. Και ποιος θα εκμεύσει από τον προπονητή μια μεταγραφή. Και ποιος θα πει από τον τεχνικό διευθυντή. Ή ποιος θα βρει από τον μάνατζερ και θα πει, ξέρω εγώ, πρώτος τη μεταγραφή που θα γίνει. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Δηλαδή, εσύ μπορεί να αντιπαθείς τους δημοσιογράφους, αλλά χωρίς δημοσιογράφους δεν μπορεί να στηριχθεί ένα ραδιόφωνο. Ούτε μια εφημερίδα, ούτε ένα site, ούτε τίποτα. Πρέπει να υπάρχει και καλή σχέση μεταξύ μας. Δεν θα πει καλή σχέση. Καλή συνεργασία. Έτσι είναι το σωστό. Καρδιτσιώτης αριστερός. Αύριο απεργία καλύπτει, λέει, και εσένα και όλους στο Μετρόπολης. Όχι μόνο τους δημοσιογράφους. 10 προμεσημβρίας Αγίου Βενιζέλου, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Οχ, πρέπει να πάω από τον πάνω δρόμο δηλαδή. Σταμάτα να τα κάνεις αχταρμά με ληστές, κομμουνιστές και αστυνομικούς. Δεν τα κάνω αχταρμά, ρε φίλε Καρδιτσιώτη, ΚΚ. Εγώ λέω το εξής. 30 χρόνια κάνουμε απεργία. Πού πήγε ο μισθός? 30 χρόνια κάνουμε απεργία. Πού πήγαν τα εργοστάσια? 30 χρόνια κάνουμε απεργία. Πού πήγε η παιδεία? 30 χρόνια κάνουμε απεργία. Πού πήγε η υγεία? 30 χρόνια κάνουμε απεργία. Πού πήγε η σύνταξη? Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Με άλλα λόγια, τι κέρδισα εγώ σαν απλός πολίτης από την απεργία? Άσε τι κέρδισα ο συνδικαλιστής. Ο συνδικαλιστής έγινε βουλευτής υπουργός, έσωσε τη μάνα του, τον πατέρα του, τη γυναίκα του, το παιδί του και τα εγγόνια του. Και μαγιά του, και καλά έκανε. Εγώ τι ασώσω δηλαδή? Αυτοί που με ακούνε εδώ κάτω, τι ασώσω να γίνει απεργία? Κάνατε τόσες απεργίες. Το πάμε, το έλα, το φύγε, το. Και πήγατε το μισθό 300 ευρώ. Και φεύγουν τώρα οι γιατροί, οι επιστήμονες, όλοι στο εξωτερικό. Τι απεργία? Πέστε μου, να κάνουμε μια αντιπαράθεση. Πού είναι δηλαδή η απεργία? Λοιπόν, μια τρίχα από τα κάκαλα του Νότι είσαι. Ο 425. Πες ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Εγώ δεν συγκρίνομαι με τον Νότι. Εγώ, αν βρίσκω τους Αλβανούς και τους πω έξω από την πόλη, έξω από τη χώρα και είμαι ακροδεξιός κτλ., δεν θα πάω στην Αλβανία εκεί να κάνω ραδιόφωνο και να τα πάρω από τους Αλβανούς. Τώρα που είμαι γιατί με τη μαρμίτα μπορώ να τα πάρω από όποιον θέλω. Όταν βγαίνω και λέω, ας το πάω και από την άλλη μεριά, να μην νομίζω ότι είναι πολιτικό το θέμα, ότι υποστηρίζω κάποια παράταξη. Ας το πάω κι αλλού. Κάνει, λέει, ο Σάββας ο Κοφίδης με το Λεβέντι της Παναχαϊκής, λοιπόν, για το ποδόσφαιρο και πώς πρέπει να το ποδόσφαιρο ένα τεχνικό, ο Κοφίδης. Δεν μου λένε, ρε Κοφίδη. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο να είναι ερασιτεχνικό γιατί εσύ θέλει το ΚΚ. Μάλιστα. Και εσύ είσαι ΚΚ, ε? Μάλιστα. Πράγμα πολύ ωραία. Είσαι ΚΚ, Κοφίδη. Και εσύ Λεβέντι είσαι ΚΚ. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Δεν μου λένε, Κοφίδη, όταν σέδινα τα 400 εκατομμύρια τον Ηρακλή και σένα ο Κοσκοτάς, γιατί πήγες δηλαδή στον Ολυμπιακό? Με έλεγε χθες ο Καρδιτσιώτης, γιατί συμμετέχει, λέει, σε μια καπιταλιστική κοινωνία και δεν μπορεί να. Ναι, γιατί δεν φεύγει να πάει σε μια κομμουνιστική κοινωνία και κάθεται ο Κοφίδης και παίζει μπάλα σε μια, ας πούμε, καπιταλιστική κοινωνία? Ερώτημα. Πάμε στο Λεβέντι που έπαιζε στην Παναχαϊκή, όταν ο Γουλανδρής τα έδινε στον Πετρόπουλο για να τα δώσει στους πατρινούς παίκτες για να κάνουν πριν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Συ Λεβέντι μου. Γιατί τα παίρνατε από τον Πετρόπουλο, το λάκι το συγχωρεμένο, επάνω στο χαλάνδρι να πούμε, τα λεφτά για να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ 5-3 και καλά του ξηγηθήκατε. Καλά του ξηγηθήκατε και του βάλατε 5-3 και καλά κάνατε και τα πήρατε από τον Γουλανδρή. Ναι, αλλά γίνετε κομμουνιστές μετά. Είναι δυνατόν από τον εφοπλιστή να πάρει ο κομμουνιστής λεφτά για να κερδίσει? Στο σπίτι του Πετρόπουλου, μεγάλη μορφή ο Πετρόπουλος, προπονηταράς και πανέξυπνος άνθρωπος. Εντάξει. Αυτοί τώρα κομμουνιστές στα γεράματα θα κάνουν θεωρία τώρα. Αλλά αυτός με την Παναχαϊκή στο 5-3 συμμετείχε εκεί με τον Ρίγα και τους άλλους που πρημοδοτήθηκαν από τον Γουλανδρή και καλά κάνανε. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Αλλά μην μου το βγαίνεις τώρα κουμούνα στα 70 σου, στα 65 σου, παλικάρι μου. Ούτε εσύ, Κοφίδη μου, μόλις είδες του Κοσκοτά τα λεφτά, έπαιξες τα γόνατα και έκανες, να πούμε, Μάο Μάο Τσετούγκ, να πούμε, τα χρήματα. Και καλά έκανες, αγόρι μου. Καλά έκανες και τα πήρες, γιατί ο καπιταλισμός είναι υπαρκτός αυτή τη γη. Ο καπιταλισμός είναι υπαρκτός αυτή τη γη. Εσύ λοιπόν, σαν αριστερός, τι έκανες? Μόλις είδες τον Κοσκοτά, τον μεγαλοτραπεζίτη, τον απατεώνα, πήγες και πήρες τα λεφτά και πήγες στον Ολυμπιακό, αγόρι μου. Και τώρα στα 60 σου, 61 γεννημένος, στα 57 σου, ροκ και τα λοιπά, μου το παίζεις κομμουνιστής τώρα. Δεν στρέχει, ρε φίλε. Εγώ κρίνω και κρίνομαι από τις πράξεις μου. Δεν πάω να λέω, Κόκκινος, εγώ είμαι θύμιος και εγώ είμαι τίμιος. Ας τον κόσμο να σε κρίνει. Ας την αγορά να σε κρίνει. Εγώ είμαι χριστιανός! Να σε κρίνουν άλλοι!
Εγώ είμαι και εγώ είμαι. Εγώ είμαι και εγώ είμαι. Και ο Νότης, ακροδεξιός, ναι, Χρυσή Αυγή και... Ναι, Χρυσή Αυγή. Μόλις έπεσε η Λόρδα εδώ πέρα, πήγε και πήρε το 200 τους Αλβανούς. Και πήγε όχι μόνο αυτό ο κατάπτυστος, πήγε και έβρισε και τους Έλληνες επάνω. Τους έλεγε τεμπέληδες. Όχι ότι είμαστε δηλαδή εργατικοί. Είχε δίκιο ο Νότης εδώ. Αλλά πώς πας εκεί στους Αλβανούς και τους κάνεις χαρούλες, επειδή δεν οικονομήσεις. Βρε, πάνω απ' όλα είναι η μαρμίτα, σας το λέω, το καταλάβετε. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για τη μαρμίτα. Λένε ότι δεν πάνε. Λένε ότι δεν πάνε. Μόλις ήρθε εδώ ο Ελληνικός Χρυσός, έβαλε διαφήμιση, λέει: δεν μπορώ να μην δεν την πάρω, λέει ο κόκκινος. Ναι, αλλά μπορείς να πας στο λογιστήριο και να πεις από τα 1000 θα πάρω 900, γιατί τα 100 είναι του χρυσού. Έτσι κάνουν οι πατριώτες, οι κομμουνιστές και οι ιδεολόγοι, κύριοι. Έτσι κάνουνε. Έτσι κάνουνε. Όχι, είμαι ιδεολόγος από τη μια, αλλά τσεπολόγος από την άλλη. Εγώ είπα: είμαι τσεπολόγος. Μαρμίτα. Τα πάντα είναι μαρμίτα. Εδώ βλέπω όμως ότι οι άλλοι, οι οποίοι είναι ιδεολόγοι, το έργο το παραλιώτηκα. Και εδώ ενευριάζω εγώ γιατί λένε Ραπτόπουλο για τη μαρμίτα. Ναι, ρε, για τη μαρμίτα. Για τη μαρμίτα, όλοι δεν είναι, για τη μαρμίτα. Για τη μαρμίτα. Ο Γκαγκάτσης Παοξής δεν ήταν. Ήρθε ο Κόκκαλης, του λέει: Ελλάδο, ρε μάγκα. Εσύ με τα μάγουλα που είσαι και ξύπνιος και με το μαλλί το λευκό. Έμενα να μου είπαν ότι είσαι αετός, μωρά αδερφέ μου. Αετός είμαι, πρόεδρε μου. Έλα στον Ολυμπιακό, αγόρι μου, του λέει. Τι θα πει Παοξής. Παοξής δεν έχει φράγκο. Ο Ζαγοράκης ήταν εκεί και κάναν και φιλίες με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα με 80-20 διαιτησία και ο Πάοκ ήταν το τσατσάκι εκεί πέρα. Θα πάρουμε, ξέρω εγώ, τα σφυρίγματα, περάσουμε τον Αρούλη και τον Ηρακλάκο. Δεν τα κάνανε καλά, που ήρθε ο Σαββίδης και έκανε τον Πάοκ μεγάλο. Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, Κωστή, το φιλικό που έτρεχε να κλείσει ο Άρης με την ΑΕΚ, τον θεωρείς τυχαίο, ή ανέβηκε στο άρμα του Τίγρη. Δεν ξέρω αν ανέβηκε στο άρμα του Τίγρη, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι έχει φιλίες με το Μαρινάκι, ο κύριος Καρυπίδης. Τώρα πού θα γλύψει, πού θα πάει, δεν ξέρω. Ράμπε, αφορμή το Σαλάχ, θέλω να σου πω ότι ξέρω άτομα που είναι τόσο εξαρτημένοι στο τι θα τους πει ο παπάς, ώστε δεν θα πήγαιναν για κατούριμα αν δεν τους δώσει οκ ο πάπας. Αυτό σε τι ωφελείται κατά τη γνώμη σου, στην χειραγώγηση των λαών. Πάει ο άλλος, ρίχνει το αεροπλάνο εκεί στους δίδυμους πύργους, λέει: θα πάω, λέει, να τρώω, λέει, σάμαλι και θα κάνω σεξ, λέει, με τις ωραιότερες γυναίκες, λέει, και θα πάω στον παράδεισο. Τον πείσαν τον άνθρωπο. Πήγε το αεροπλάνο, το έριξε στους πύργους, να πούμε. Χάθηκε κι αυτός μέσα στα συντρίμια, να πούμε εκεί. Έτσι νόμιζε ότι θα πάει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τους άλλους τους λέει: 40 μέρες το Πάσχα, λέει, νηστεία, λέει. Κάνουν νηστεία οι άνθρωποι. Τους λένε: αναστήθηκε ο Χριστός. Τους λένε διάφορα. Τους λένε ο Δίας με την Ήρα. Ό,τι θέλουν τους λένε. Και ό,τι θέλουν πιστεύει ο καθένας. Ό,τι θέλουν μου λένε και ό,τι θέλω πιστεύω. Το τι θα πιστέψω εγώ. Εξαρτάται πόσο οργανωμένος είμαι να το πιστέψω δύσπιστος ή αν μου τύχει στη ζωή κάτι σε στιγμή αδυναμίας. Και πω, ρε παιδί μου, πού έχω να πάω. Στο Χριστό, στον Αλλάχ, στο Βούδα, κάπου να πάω. Να ζητήσω. Είναι του ανθρώπου ανάγκη αυτή. Και εκμεταλλεύονται τη δυσκολία μας, την αρρώστια μας, την ανεργία μας, την προσωπική μας αποτυχία κτλ. Και μας την πέφτουνε και σου λέει θα σε σώσει. Και τι να κάνουμε. Έχεις παιδί, φοβάσαι. Είναι ανθρώπινο να φοβάσαι. Μέσω του φόβου σε δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Και πάει ο Σαλάχ και λέει: δεν τρώω. Και πήγε σαν το ψοφίμι εκεί μέσα, πήγε να κάνει και λαβή το Ράμος, σαν να πάω εγώ τώρα να κάνω λαβή, ξέρω εγώ, στον Παλαιστή. Πάω εγώ στον Παλαιστή να κάνω τη λαβή. Μαλώνω με τον Παλαιστή, με τσακώσε, με κάνει κομμάτια να πούμε. Πήγε ο Σαλάχ εκεί να βάλει το χέρι. Πού βάζει το χέρι, ρε Σαλάχ? Με κάτι ώμους εκεί πέρα, αδύναμους, αδύναμους. Μα η ρομβοειδή σου και η τραπεζοειδή σου είναι για το ανάθεμα, ρε Σαλάχ. Πάει και πέφτει σαν τη θιά μου τη μαρίτσα, να πούμε, σαν σκατό εκεί πέρα κάτω, βγήκε, λέει, ώμος. Μα άμα ήταν γυμνασμένος ώμος, θα έβγαινε ώμος. Μα αν έπεφτε ο Ρονάλντο, σου λέω εγώ, θα έβγαινε ώμος. Μα αν έπεφτε ο Μπενζεμά, σου λέω εγώ, θα έβγαινε ώμος. Δεν θα έβγαινε κανένα ώμος. Θα έπεφτε. Θα είχε δυνατό όμο, θα σηκωνότανε, θα έρχεται και κάνα φτισίδι να πούμε στο Ράμος να αρπαχτούνε. Αυτές εκεί σαν το φουκαρά έτρωγε να πούμε νερό με χόρτα εκεί πέρα το Ραμαζάνι. Πήγε να κάνει μια τρίπλα, έβαλε και το χέρι, πάρ' τον κάτω. Πάρ' τον κάτω, κάτω Σαλάχ. Λοιπόν, ποια χώρα από τις όχι εμπορικές μπορεί να προχωρήσει παραπάνω στο Μουντιάλ, δηλαδή πέρα από τους ομίλους? Ευχαριστώ. Να σου πω ότι δεν ασχολούμαι και πολύ και θα ασχοληθώ τις επόμενες μέρες. Τώρα παίζει Ρωσία-Ισπανία. Αρχίσανε. Τι να το παίξουμε, τι να το κάνουμε. Ρωσία-Ισπανία, λέω. Πορτογαλία κτλ. Με την Πορτογαλία, εγώ δεν την πιστεύω. Ότι θα φύγει νωρίς. Άντε να λέμε σιγά-σιγά και τα αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα. Πέρασε η ώρα τώρα. Τα έχουμε πει και δεν αναλύσαμε και τα υπόλοιπα. Πάμε διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Δωρεάν βόλτα στο Θερμαϊκό με το goldmall.gr. Αποκτήστε σήμερα με ένα απλό κλικ δωρεπιταγή για μια εντελώς δωρεάν μεταφορά με τα αγαπημένα καραβάκια Θεσσαλονίκης από το κέντρο της πόλης στην Περαία ή στους νέους επιβάτες. Κρουαζιέρα στην πόλη ή απόδραση για βουτιές με δωρεάν μετακίνηση. Ένα μοναδικό δώρο από το goldmall και τα καραβάκια Θεσσαλονίκης. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και εκτυπώστε τη δωρεπιταγή σας. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δεν ξέρω γιατί χιλόπιτα Βασιλιάδη και ότι ανεβαίνει ο Ηρακλής. Δηλαδή η Παναχαϊκή έχει μεγαλύτερη ισχύ από τον Ηρακλή. Αυτό μου λέτε τώρα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο αυτό. Είναι γερό θέμα. Πρέπει να το μελετήσω λίγο. Λοιπόν, ανακοίνωσαν λέει. Ναι, το ξέρω ότι ανακοίνωσαν. Ευχαριστώ Θεόκλητε. Ο μετανάστης που έσωσε το τετράχρονο παιδάκι του έδωσαν γαλλική υπηκότητα στη Γαλλία. Συμφωνείς, διαφωνείς. Μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και εδώ. Μα το θέμα εδώ είναι ότι τους αλλοδαπούς κατά κεφαλή τους βλέπουν σαν χρήμα και εδώ. Όλα για τη μαρμίτα γίνονται ρε Θεόκλητε. Με τις ΜΚΙΟ και όλες αυτές τις ιστορίες θα πούμε. Λοιπόν, Κλοπ δικηγόρος Μπέιλ. Μπέιλ ή Ρονάλντο και λέει ο Κλοπ που είναι Λίβερπουλ. Μπέιλ. Γιατί είναι σωματικά πιο πάνω και έρχεται τόσο από τα χαφ όσο και στην περιοχή συστημένος. Δηλαδή λέει ο Κλοπ. Ότι τώρα παίζει καλά. Λοιπόν, ναι, ναι. Λέει λοιπόν ο Κλοπ ότι και έξω από την περιοχή είναι στενασμένο και ταχύτατος είναι και άμυνα σε κλειστό χώρο μπορεί να ανοίξει και ωραίο στο γκολ μέσα στην περιοχή. Και συνεχίζει. Επίσης τα γεμίσματά του με το εξωτερικό είναι μυθικά. Δηλαδή τα φορτώματα που κάνει. Είναι μυθικά. Είναι ένας Ρονάλντο στα νιάτα του σε πιο εξελιγμένο. Σε πιο εξελιγμένο, ρωτάει. Ίσως λέει ναι. Και συνεχίζει. Έβγαινε αγιά στο στόμα σου κάτω ο λαϊκισμός. Λοιπόν, κάτω ο λαϊκισμός, βεβαίως. Καρδιτσιώτης, αριστερός. Αυτός θα για την απεργία θα θέλαμε να μιλήσει τώρα, που είναι αύριο, 10 η ώρα. Έχει θέσει εμπάργκο, λέει, ο Θεόκτος. Είχε θέσει εμπάργκο ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994. Μπράβο στον Ανδρέα. Τέτοιο πολιτικό θέλω. Εμπάργκο. Να πείσει το λαό γιατί ο λαός είναι πρόβατο και θέλει ένα πολιτικό από πίσω. Σήμερα λέει τα είπε καλά ο Λεβέντης και ο Σάβας. Οι κουκουέδες μένουν εδώ για να αλλάξουν την κοινωνία στην οποία ζουν. Ναι, τα είπε καλά ο Λεβέντης και ο Σάβας. Άμα ρίξει κανένας εφοπλιστής κανένα φράγκο, να δεις πως θα τρέξει ο Σάβας και ο Λεβέντης. Το γουλανδρί χαιρετίσματα πες του από τον άλλο κόσμο του Δήμου του Λεβέντη και ο Κοσκοτάς στη νέα του ζωή χαιρετίζει να πούμε το Σάββατο Κοβίδι. Δεν φυγομαχούν οι κομμουνιστές, λέει ο φίλος μου ο Καρδισιώτης, και αύριο 10 η ώρα λέει είναι η πορεία του Πάμε, και ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Συντροφικούς χαιρετισμούς μας στέλνει ο Καρδισιώτης, και να πάρουμε και τις γραμμές 2-31-090-90-90-98-80-90. Θεόκλητος επανέρχεται. Εδώ πιστέψαμε ότι ο Μεταξάς είπε το όχι και το γιορτάζουμε, λέει. Ενώ κανονικά είπε στα γαλλικά, τώρα έχουμε πόλεμο. Έτσι έγινε, ρε. Μήπως είσαι κουμούνα να πούμε. Κουμούνα τον κόβω. Δεν τα παίρνουν οι πρόσφυγες τα λεφτά, αλλά οι ιδιοκτήτες των ΜΚΙΟ που συνήθως είναι μεγαλοεπιχειρηματίες. Ναι, αγόρι γλυκό, Καρδιτσιώτη, Έλληνες επιχειρηματίες. Ωραία. Δεν λέω ότι τα παίρνει ο λαός. Οι επιχειρηματίες λοιπόν τα παίρνουν τις ΜΚΙΟ. Και ο Μπέιλ είναι προηγείται του Ρονάλντο, αν ήταν να διαλέξουμε για την Ρεάλ έναν από τους δύο. Μπέιλ. Ρυπτόν, ραπτόσαυρε, η χιλόπιτα στον παππού Σρνά που έριξε ο Λουτσέσκο τη γούσταρα σαν το κύπελο. Να σε καλά, Παοξί 040, συγχαρητήρια γιατί μαζί σου είμαι και σε αυτό. Λοιπόν, δηλαδή Κωστή, πιστεύεις τον προπονητή που πήρε τηλέφωνο και σου είπε ότι με το pressing που έκανε η Λίβερπουλ δεν θα άντεχε και θα έχανε το match
Δεν είπε ότι θα έκανε το μάτς, δεν θα είχε αυτή την απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο τα χάφτης. Εγώ λέω ότι αν δεν έβγαινε ο Σαλάχ θα το έπαιρνε η Λίβερπουλ. Δεν στην γινόταν πριν το 25, η Ρεάλ δεν πάτησε περιοχή. Εδώ ένας Μανέ και παραλίγο να το έκανε το 2-2. Και τελευταίο μήνυμα πριν πάμε στους ακροατάς, λέει 837. Κοστί μισό εκατομμυριάκι ευρώ χάλασαν σε σαμπάνιες ακροδεξιοί ευρωβουλευτές. Τέρμα πια με την κοροϊδία, το φάρμακο κατά του ρατσισμού είναι τα φράγκα. Κώστας, ο παδός της ΑΕΛ. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. 1:05 μέχρι τις 2, ό,τι είπα. Πείτε ότι γουστάρετε τώρα εσείς. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ρίζω στο Στακιανάκη και σωστά κάνεις, γιατί το έχει αποδείξει με τις δηλώσεις του. Αυτό που έγινε, που πήγε η Αλβανία κτλ. Δηλαδή κάτι έμπρακτο. Βρίζω το Στακιανάκη, γιατί ο Στακιανάκης καλά έκανε και πήγε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω έτσι, κάτι ναι. Έχει αποδείξεις. Το είχε πει άλλα και τώρα προχθές ακούσαμε να λέει άλλα και πήγε τραγούδι στην Αλβανία. Στην Αλβανία πήγε. Ξέρεις κάτι για το Λεβέντη και το Γουλανδρή? Πες σωστά είσαι, ξέρεις κάτι? Ξέρω ότι. Γιατί εγώ ξέρω κάτι άλλο. Ξέρω εγώ ότι... ξέρω πολύ καλά ότι δόθηκε ένα πριν 50.000 δραχμές τότε. Τα έφαγε ο Ρίγας. Ο Λεβέντης στην Παναχαϊκή. Ναι. Αγόρασε αθλητικά είδη για τις ομάδες της Πάτρας, για τα φτωχόπεδα, τους στοχοδιάβολους που παίζανε ποδόσφαιρο. Ναι, το Γουλανδρή και ποτέ δεν μπήκε στη λογική, ναι, που ήταν και από τους. Γιατί όντως που λέω για τους συνδικαλιστές, οι περισσότεροι είναι έργα του πατέρα. Γιατί είναι κομμάτι. Καλό παιδί ο Λεβέντης. Αλλά, στο ψα... ναι. Αλλά ναι. Αν έχει να πει κάτι για το Λεβέντη και τον Γουλανδρή, πες το. Όπως αποδεικνύεται από το Σφακιανάκι, έχει κάτι να το αποδείξει? Όχι, ξέρω ότι ο Λεβέντης ήταν καλό ποδοσφαιριστής και έπαιζε στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή πρημοδοτήθηκε από τον Γουλανδρή να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Πήρα τα λεφτά. Πόσε φαλιάρε έδειξε ο Λεβέντης σε όσου τα παίρνανε από εκείνη την εποχή, δεκαετία 70, γιατί έμπαινε σιγά σιγά το εμπορευματικό, οι επιχειρηματίε μέσα. Θέλω να το ρωτήσω στον αέρα το Λεβέντη. Δεν θα πάρει τώρα τηλέφωνο, γιατί μίλησε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση πριν, με 500 και πάνω άτομα, με νέο κόσμο, να έρθει να ακούσει. Δεν ανάγκη να είναι κομμουνιστή. Ναι, ναι, σωστό. Άκουσε με όμω. Ο ναι. Σάβας, που είναι αριστερός, γιατί πήγε ναι. Πήρε τα 400 μαζί με τον Πάσοξή τον Θεοδωρίδη και από τον Κοσκοτά. Δεν θα μπορούσε να πει είμαι αριστερός μένω στον Ηρακλή. Ο Σάβας αν ήθελε να βγάλει λεφτά, νομίζω θα μπορούσε να τα βγάλει. Αλλά επειδή είναι και αυτός ταπεινός άνθρωπος είναι, ποδοσφαιριστής ήταν, είχε εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνω και εγώ στη δουλειά μου. Επειδή θα πληρωθώ με 1000 ευρώ, επειδή τέλειωσα μηχανικός. Τα λεφτά είναι. Τα λεφτά είναι γλυκά, πέρα από ιδεολογίες τώρα. Εγώ δεν σου κάνω τώρα τον υπεράνω, εγώ είμαι με τα χρήματα. Καταλαβες. Είμαι υπέρ του. Μαγιά όμως να διεκδικείς, όλοι να έχουν κάτω. Να μην είναι κανένας μισθός κάτω από 751. Και αυτοί έχουν αποδείξει με τη στάση ενά, λοιπόν, που έχουν την πάρτη του. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά και εμείς που κάνουμε τόσες απεργίες, πού είναι ο μισθός τώρα, είναι 751. Τώρα, γι' αυτό να μην θες την απεργία. Συμφωνώ μαζί σου 30 χρόνια μια από τα ίδια. Ξέρεις γιατί? Τι να πω. Δεν κάνουμε απεργία. Τι να πω. Γιατί είμαστε 5.000 κόσμος κάτω, θα είμαστε αύριο. Καλός αριθμός, δεν λέω κάτι. Το εργατικό κέντρο εργατοπατέρων, γιατί πρέπει να το διαχωροποιήσουμε. Αυτοί δεν κάνουν καν πορεία, δεν μπορούν να μαζευτούν τρεις και ο κούκος είναι. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν γίνεται απεργία. Κανένα εργοστάσιο δεν κλείνει. Τι είναι αυτό? Οι εργαζόμενοι έχουν ρίξει κεφάλι κάτω, έχουν ρίξει τις απαιτήσεις. Άρα το ζητούμενο, το ερώτημα που πρέπει να βάλεις είναι γιατί δεν απεργούμε. 30 χρόνια οι εργάτες δεν έχουν δείξει τη δύναμή τους. Κάθονται στον καναπέ και λένε τίποτα δεν εγώ γίνεται. Εγώ βλέπω ότι κάναν υπουργεία, πήραν βουλευτιλίκια κτλ. Και οι άλλοι. Πολυζωγόπουλο Πασόκ, πρωτοπαπά Πασόκ. Πασόκ, ναι, ναι. Και ο καινούργιο τώρα Πασόκ πάλι. Μα δεν λέω εγώ ότι. Δεν με νοιάζει τι κόμμα ήταν. Α ήταν και Νέα Δημοκρατία, α ήταν και ΚΚΚ. Δεν με νοιάζει. Εγώ λέω ότι η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι αν στο εργατικό κίνημα δεν αλλάξουν οι σχετισμοί και κάνουν κουμάντα αυτοί οι εργατοπατέρες, όντως θα είναι ένα σύγχαμα και μια σαπίλα. Και θα έχεις το δικαίωμα εσύ να βγαίνεις και να τα κάνεις όλα χταρμά και να λες έλα μωρέ τίποτα δεν γίνεται. Εγώ θα σε δώσω και δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά δεν είναι. Η ουσία είναι ότι. Επειδή μου δώσ' μου ένα. Δώσ' μου ένα στίγμα να μπορέσω να βγω κι εγώ μαζί με το λαό και να πούμε απεργία, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό που βλέπω τόσα χρόνια δεν με ικανοποιεί. Αυτό θέλω να σε πω. Δεν σε εμπνέει. Δεν με εμπνέει, ναι. Αυτό παλεύουμε. Ένα κλικ θέλω να δω, ρε παιδί μου. Να είμαι, δεν είμαι ευκολόπιστος, αλλά λίγο να δω κάτι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δεν το βλέπω. Φιλιά, τα λέμε. Ο Λεβέντης ήταν παιχταρά στην Παναχαϊκή επί Γουλανδρή. Πήρε τα λεφτά ο Ρήγας και τα έφαγε, έμαθα. Και τον κυνηγούσαν να πούμε στο αεροδρόμιο οι παίκτες της Παναχαϊκής. Συγχωρέθηκε ο Ρήγας, πέθανε. Αυτοκτόνησε, δεν ξέρω τι είχε πάθει τότε. Σε μια μπανιέρα μέσα. Ηλεκτροπληξία είχε πάθει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε Αυτόπουλε. Καλώς τώρα. Είστε μόνος σας σήμερα? Πώς το πες? Είστε μόνος σας? Μόνος μου, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω. Καταρχήν είδα την φωτογραφία της μητέρας μου συγχωρεμένης, η οποία δούλευε το 59. Μέχρι το 59, από το 50,
και 18 πόσο κάνει. 32 και 18. 36 και 18. 1954 μέχρι το 1964 που παντρεύτηκε, δούλευε σε συμβολογραφείο. Και πήρε, αγόρασε δύο σπίτια. Ναι. Παλιά τα χρόνια. Αγόρασε δύο σπίτια βέβαια η γυναίκα, γιατί έκανε και οικονομία. Έκανε οικονομία. Δεν έπαιρνε τρεις φραπέδες τη μέρα και. Έκανε. Εγώ. Δεν λέω για σένα, ρε. Ήταν η γυναίκα της οικονομίας. Της οικονομίας, ναι, και ο πατέρας μου επίσης. Συνήθως αυτά τα είναι οι άντρες της οικονομίας. Οι γυναίκες είναι της πατάλης συνήθως. Ναι, εμένα ήταν της οικονομίας, ποτέ δεν πήγε κομμωτήριο. Έκανε αυτά μαλλιά της μόνη της. Δεν έξοδε πολλά λεφτά. Οπότε. Οπότε, ο πατέρας μου το 64 διορίστηκε στο εργοστάσιο Ζαχάριος, γιατί έκανε έτσι και στο εργοστάσιο Ζαχάριος. Εδώ στο πλατή, Μαθίας. Στο πλατή. Στο πλατή Μαθίας, ναι. Χαλκιδόνα έδρα είχαμε. Ναι. Δούλευα και εγώ κάποια φεγγάρι εκεί. Σαν μέσα στο, στη φάμπρικα, στην πούλπα ήμουν, στα φυσιάριζα πούλπε. Πούλπα, ερχόταν ο Μητσοτάκης, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, ήμουν στις σκοπτικές μηχανές και έπεσε μέσα την ημέρα που ήρθε ο Μητσοτάκης. Έγινε ένα ατύχημα. Τι θες να γίνει αφού ήρθε ο Μητσοτάκης. Εγώ τον άνθρωπο του Μητσοτάκης, μήπως είμαι εγώ το. Όχι, ρε, μην έχεις ενοχικές αυτές. Μην έχεις ενοχική κουλτούρα. Θέλω να πω ότι με τον Ιδρώτα μας κάναμε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, αγοράσαμε. Έδωσε ένα στη γιαγιά μου και το άλλο τόσο. Μη ρε, μη, δεν με νοιάζει ρε το οικογένειο. Η ουσία ποια είναι, η ουσία. Η ουσία είναι ότι τον πήρα σε τρεις, έκανε έτσι ο πατέρα μου σε τρία διαφορετικά στο δημόσιο, στο Ζαχάριος και στην Αεωργική Τράπεζα και τον πήρα και στα τρία και προτίμησε το πλατή. Του ήρθε διορισμοί. Οι διορισμοί τώρα γινόταν. Ναι. Αν και ο πατέρα μου χρέωσε πολλά για να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, σπουδάσε 7 χρόνια γιατί είχε ζωή. Βρε, πάμε παρακάτω. Δεν μα νοιάζει το γενολογικό. Για το παρελθόν. Η ουσία ποια είναι τώρα. Για το Πασόκ, λέω, για την Δημοκρατία για τα 30 χρόνια που μα κυβερνάνε. Εγώ γεννήθηκα το 69 και δούλεψα το 86. Φύγε, επόμενη γραμμή. Μη, θα με το κάνει τώρα σύριαλ να πούμε. Η οδύση ενός ξεριζωμένου. 4 ώρες έργο. Πάλεψε με την αρκούδα ο. Όπως το λένε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλο. Έλα, ο Ανδρέας, είμαι από Ανάληψη. Γεια σου, Ανάληψη. Έλα. Που λες, ναι, έχεις δίκιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Το τέτοιο. Είναι δηλαδή το αντίθετο ακριβώς αυτό που λένε. Εντάξει. Και γίνεται το πάρτι. Το πάρτι δηλαδή τέτοιο. Και βγαίνουν και στην τηλεόραση το χαμόγελο του παιδιού. Πήγα να προσφέρω μια κάτι εθελοντικά. Κάλτσα. Δεν φτάνει. Ήθελαν και συγκεκριμένοι, ήθελαν ολοχρωματιστής να είμαι και καλά. Εντάξει, και πάω τους πω, άντε να μην πω τίποτα ο τέτοιο. Ο άλλος πήγε να κάνει το αχέπα δωρεά και του λένε δεν κάνεις δωρεά. Τι να κάνουμε τώρα, τι, εντάξει, την κοινωνία την αλλάξουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι. Δεν θέλουμε τους ευεργέτες, θέλουμε τα λαμόγια. Γι' αυτό καταλήξαμε και έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, καλός πολιτικός Παπανδρέου και οι δικοί μου το ψηφίζανε. Η μισή οικογένεια ήταν πασοξίδες, η μισή είναι δημοκράτες τέτοιο. Ναι. Εντάξει, και με το σεισμίκ έκανε μαγιά στους Τούρκους. Έκανε. Και 94 το εμπάργο δεν το θεωρώ τόσο μα γιατί υπήρχαν επιχειρηματίες, μεταξύ φωτογραφιζόταν από, από την εφημερίδα του Πανταζή ότι είναι και ο Βασίλης ο Οικονομίδης, ότι στο σπάει και τρώει τέτοιο. Πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Αλλιώς θα τον κυνηγούσαν τον άνθρωπο, δεν ήταν κανένας, κανένας δηλαδή κάποιος που να έχει κύρος, παρόλο που καρατόμησε το Γενικό Διευθυντή Πειραιά. Τώρα για το ΜΑΤΣ πιστεύω ότι αν δεν συνέβαινε αυτό με τον Αλάχ, με τον Σαλάχ, οι άλλα Αλάχ είναι για τους, και δεν είναι μουσουλμάνοι, Αλάχ είναι γιατί τέτοιο, για τους Λιβερπούλιας, ναι. Για τους Ρέτς όπως λένε, γιατί οι Red Devils είμαστε εμείς. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχει το παιχνίδι ένα αριθμό πάνω κάτω και θα τα ακούω πάνω στους Αλάχ. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, η Βασίλισσα τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί, η καλύτερη γραμμή που μπορούσε να, παρόλο που έχει Μπενζεμά, Μπέιλ δεξιά αντίθετα με το αριστερό το πόδι που είναι το καλό και Κριστιάνο Ρονάλντο με το δεξί, παρόλο που δουλεύουν και τα δύο πόδια και το ξέρω αυτό, ναι, από το θείο, ναι, μου από τη δεκαετία του 70, λέει ο άλλος, α, εγώ λέει δεν χρησιμοποιώ το αριστερό το δεξί. Δεν παίζεις ποδόσφαιρο για μένα, κύριε, σε καμία κατηγορία. Δεν παίζεις τη θέση που σου λέει ο προπονητής, τελείωσε. Βγαίνουν και λένε μερικοί
Για το ΣΝΑ δεν ξέρω. Για να τον κόβει ο Λουτσέσκου που τον είχε ο πατέρα του αδυναμία και εγώ ήμουνα στον Τεμή. Είναι τέτοιο. Έφυγες. Επόμενος. Και... καλημέρα. Ναι. Φύγε. Ναι. Έλα. Δεν ακούω. Έλα, ράπα, έλα. Έλα, πάμε. Ναι. Έλα, πάμε. Για το μάτι ήθελα να σε πω για τη Real Liverpool και την δικιά μου άποψη. Ναι, αλλά γιατί μοιράζει τη ρηστά, ρε φίλε, δηλαδή. Έλα τώρα, κομπλέ, τώρα, κομπλέ. Λοιπόν, άκου. Εγώ πιστεύω πως δεν ήταν θέμα Σαλάχ. Λοιπόν, από τη μία έχουμε τη Liverpool, η οποία βγαίνει ο Σαλάχ και μπαίνει ο Λαλάνα. Η πρώτη αλλαγή, έτσι. Ξέρω θα με πεις για το τι πάγκο έχει ο ένας και τι πάγκο έχει ο άλλος. Και από την άλλη βλέπεις να μπαίνει ο Μπέιλ. Από κατά τα άλλα. Ναι. Το μόνο που μπορώ να δώσω σαν δικαιολογία για μένα η φάση του Ράμος δεν είναι έτσι και εμένα. Δεν είναι ότι ο Ράμος επίτηδες πάει να το τραυματίσει ο Σαλάχ. Καταρχήν του παίρνει την μπάλα με τάκλιν. Αυτό με το αριστερό πόδι. Την ώρα που γονατίζει για να του κάνει το τάκλιν, βάζει ο Σαλάχ το δεξί του χέρι. Βάζει ο Σαλάχ πρώτο το χέρι και μετά ο άλλος. Εφού το έβαλε το χέρι, κακό το βάζει. Κακό του κεφαλιού. Το βάζει, κακό του κεφαλιού. Κακό του κεφαλιού του τώρα. Στο βρωμιάρι έβαλε το χέρι τώρα. Γάμισε τα και κανείς δεν στέκεται σε αυτή τη. Ε. Ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Του διέφυγε. Καλησπέρα, αυτό που λέει. Είναι στην οικειότητα μέσα. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα. Γεια σου, εγώ είμαι. Εσύ. Είμαι ο φοιτητή τη Ρουσιάδα που πήρε και τη Μαρμίτα. Καλώ τώρα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, εντάξει, είναι αυτό που είχα πει για το εμπάργκο είναι μορφή εμπάργκο. Δεν είναι ουσιαστικά εμπάργκο με τον όρο εμπάργκο. Ναι. Ναι. Είχα ξέχασα να αναφέρω και ότι όχι μόνο οι πολίτες του Ρουσιάδος δεν πηγαίνουν ούτε να ψωνίσουν ούτε να φάνε ούτε τίποτα. Ναι. Και τα τουριστικά γραφεία ναι. Δεν κάνουν ταξίδια ούτε Ανδριανούπολη ούτε Κωνσταντινούπολη. Μέχρι όταν ήταν φλέγον το ζήτημα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ας πούμε, μετά από. Ένα μήνα και που είναι τα παιδιά εκεί. Μάλλον τα παιδιά θα τα παντρέψουμε με μουσουλμάνες εκεί, έτσι το βλέπω. Ναι. Ναι, εντάξει, απλώς. Δυστυχώς. Βλέπω ότι όσο περνάνε οι μέρες, οι μόνοι που ενδιαφέρονται πραγματικά έρχεται και το καλοκαίρι είναι οι συγγενείς και οι βαθιοί συγγενείς. Δηλαδή, καλά, πρώτου βαθμού. Ναι, ναι. Τότε τη πρώτη μέρα είχε γίνει και ένα έτσι σαν συλλαλητήριο. Είχαν έρθει πολλοί. Δεν ξέρω τι έγινε. Για αυτού του δύο δεν έγινε κανένα συλλαλητήριο. Και από ό,τι βλέπω είναι βορρά των πολιτικών αντιπαραθέσεων οι δύο αυτοί τύποι. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο τύποι όταν θα γυρίσουν με το καλό στην πατρίδα, μεγαλύτεροι αν θέλεινες από αυτούς δεν θα υπάρχουν στο τέλος. Άμα δούνε ας πούμε και μάθουν το τι έχει γίνει στην πλάτη τους να πούμε και τα λοιπά. Καλά, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Λοιπόν, και θέλω να πω ακόμα δύο πράγματα στα γρήγορα. Το ένα είναι ότι, γιατί άκουσα τον Αλέξανδρο που είπε για την ζάχαρη. Ναι. Που τι Πασόκ, τι τέτοια, το χειρότερο πράγμα που έγινε για τη ζάχαρη, γιατί τυχαίνει να ξέρω κάποια πράγματα. Δουλεύω στην οικογένειά μου σε αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνου Καραμαλής, όταν έκλεισε το εργοστάριο τη ζάχαρη στη Λάρισα, εκεί πέθανε και η ζάχαρη. Αυτό και ακόμα ένα για καλαμπούρι. Πού ήσουν αφαντάρος? Πλάτη. Πλάτη. Το ρουβάντο λυμπίστηκε. Καληνύχτα, άντε. Αυτά δικά μου είναι, τίποτα καινούργια να μου πείτε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα. Λοιπόν, Δημήτρης Παοξής και Ρεάλ. Και Ρεάλ. Ναι. Αν μου λες Γιουβέντινος και Παοξής θα μαλώναμε. Όχι. Ναι. Λοιπόν, για τη Ρεάλ, Ρονάλντο ή Μπέιλ. Ρονάλντο ή Μπέιλ. Ναι. Εγώ λέω Ρονάλντο γιατί... Γιατί Ρονάλντο. Πολύ πιο σταθερός παίχτης, δεν τραυματίζεται και έχει βάλει πολύ σημαντικά γκολ. Ο Μπέιλ έκανε φέτος ειδικά μόνο ένα μάτσο τελικό που πιστεύω πάλι ότι βρήκε και έκανε. Και επίσης... Σήμερα έτσι όπως είναι ο Ρονάλντο. Ναι. Θα περάσει ένα καλοκαίρι, θα περάσουν άλλοι τρεις μήνες. Mm. Οι τρεις μήνες αυτοί γερνάει ο Ρονάλντο. Θα μου πεις έγινε γέρος, 33 πήγαινε. Έτσι όπως τον έχεις δει το τελευταίο χρόνο τον Ρονάλντο. Εγώ λέω, θα το πω για πρώτη φορά βράδυ, ο Ρονάλντο είναι τόσο έξυπνος που έχει αρχίσει να κρύβει πανέξυπνα τις αδυναμίες του τις ποδοσφαιρικές, τις αδυναμίες του τις αθλητικές. Όταν πήγε σε δύο φάσεις σε ένα σμέναν εκεί στην πλάγια γραμμή και βγήκε μόνος του out και σε μία άλλη που η μέτρη στόπερ το προλάβαν τελευταία στιγμή δείχνει ότι είναι σε πτώση.
προφανώς είναι και σε πτώση. Είναι σε πτώση μεγάλη ο Ρονάλντο. Εγώ πιστεύω. Και κρύβεται και κάνει το σώμα και κάνει και ράνει και κάνει πράγματα δηλαδή τα οποία του χρόνου είναι Μπερμπάντοφ. Το παραχρόνο τελείωσε. Εγώ πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ή πρέπει να εξηγηθεί και να πει παιδιά, φορ, βάλτε με, άστε τον Μπενζεμά κτλ. Και από πίσω πάρτε μια τριάδα να με φορτώνει. Να τελειώνουμε. Δεν μπορεί ο Ρονάλντο πια το ενασμέναν, τις κούρσες, το μέσα στην περιοχή είναι ακόμα δολοφόνος, τα ψαλίδια ναι, αλλά βλέπω ότι έχει φθήνουσα πορεία. Ο Ρονάλντο δεν είναι φορ, δεν είναι καθαρό φορ να παίζει μόνο στην μπροστά, γιατί στους κλειστούς χώρους δεν είναι και τόσο καλός. Οπότε εκεί πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο παίζει ο Ζιντάν, ο οποίος και έδωσε ένα ρόλο πίσω από τον Μπενζεμά να κάνει ό,τι θέλει, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, να έχει ελεύθερο ρόλο και να έχει από πίσω 4 χαφ. Αυτό τον έσωσε τον Ρονάλντο. Δηλαδή ουσιαστικά ο Ζιντάν. Και πιστεύω ότι ο Ζιντάν είναι ο κατάλληλος για να κάνει τη διαχείριση του Ρονάλντο. Ο οποίος δεν μπορεί να παίξει μόνο στην μπροστά. Ούτε ο Μπέιλ βέβαια. Οπότε για τη θέση αυτή. Ο Μπέιλ βολεύεται γιατί εξτρέμ είναι. Έρχεται από πίσω. Ο Μπέιλ είναι από τραυματισμό σε τραυματισμό. Δεν νομίζω ότι είναι αξιόπιστος. Α, λες ότι λόγω του τραυματισμού. Ναι. Ναι. Και ένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ. Με τις τελευταίες μεταγραφές και αν κλείσουν ο Χατσερίδη και ο Βέρλουμ, που στέλνουν τον άλλον, ναι. Έχουμε 8 εντέκατα πάνω από 31. Είναι... Πάει να ρωσοποιηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά είναι πολύ. Κρανορωσοποιηθεί. Γερασμένη δηλαδή... ομάδα μετά. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το σύνολο. Ναι. Για μια σεζόν που θα έχει και Ευρώπη. Και βρωμάει μετά... γρίλα να πούμε, ναι. 33 ναι. Ο Βιερίνια, 32-33 ο Μάτος. Όλοι πάνω από 30. Πάνω από 30 ο Βαρέλα, είναι 30 ο Βαρέλα βέβαια. Ο γιος του πιο ψηλός από αυτόν είναι. Μετά πάμε πιο κάτω. Είναι θέμα. Ο Σαχόφ. Ο Σαχόφ και νέος Δάν είναι αργός. Για γέρος ναι. Πιάνεται. Ναι. Ο Μαουρίσιο, ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι. Ο Κάμπος, όλοι ναι, είναι τριαντάριδες και βέβαια. Ναι. Να το κοιτάξουν αυτό. Βέβαια. Σωστό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο Μιστακίδης πιστεύει ότι δεν μπορούσε να εξελιχθεί σαν ένα πληρωματικό φορ πίσω από τον Μπρίγιο. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Τώρα ο Κουλούρης από τη μια, ο Μιστακίδης από την άλλη. Ο Μιστακίδης, εγώ ο Χαφ θα τον έβαζα οχτάρι. 4-3-3 με ένα εξάρι, δύο οχτάρια, τρία οχτάρια θέλεις, πες ό,τι γουστάρεις. Είναι του 4-3-3 ο τρίτος εσωτερικός Χαφ, η θέση του για μένα. Τώρα εξτρέμ, δεύτερο φορ, δεκάρια αυτά, μπακ δεξί, όχι. 4-3-3 γιατί μαρκάρει κιόλας. Εκεί θα τον έβαζα. Και για ένα ακόμα λόγο και τελειώνω. Ο Μιστακίδης δεν έχει την έκρηξη στο ένας με έναν. Έχει όμως το άνοιγμα στα 20 μέτρα. Άρα τον βολεύουν οι χώροι. Οι μεγάλοι χώροι. Εσύ που ανασένεις βαριά. Καλημέρα. 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 Γεια σου Κουστή. Καλώς τον. Πέντε θέματα θέλω να σου πω. Μπαμπα. Ναι. Πάω Παναχαϊκή. Ναι. Λάθος είσαι. Ο Γουλανδρής δεν έχει καμία σχέση στην υπόθεση. Ποιος το λέει εσένα αυτό? Εγώ. Γιατί είσαι εσύ, πού το ξέρεις? Άμα βρεθούμε καμιά φορά στον Παντελέμα να σε βρει καμιά φορά, άμα βρεθούμε φέτος. Στον Παντελέμα, τι να με βρεθείς. Έδωσε ο Γουλανδρής λεφτά στον Πετρόπουλο και του λέει Λάκη να δωροδοκίσουμε. Υπέρ να δωροδοκίσουμε. Λάθος το είπα. Να πρημοδοτήσουμε τους παίκτες της Παναχαϊκής, να του δώσουμε κίνητρο. Λοιπόν, ο Λάκης, ναι. Ο οποίος ήταν καταπληκτικός και σαν προπονητής και σαν έξω αγωνιστικά. Τους κάλεσε, τους τα έδωσε, τα πήρε ο Ρήγας και τα έφαγε. Εγώ ξέρω που ήταν τα λεφτά κρυμμένα. Για δύο εβδομάδες. Τέλος πάντων, θα σου πω άλλη φορά. Πώς δεν εμπλέκεται τότε ο Γουλανδρής? Μας καλέσει κανένα εισαγγελέα τώρα, δεν πιστεύω. Ξεσηκωθεί ο Πετρόπουλος από τον τάφο και ο Γουλανδρής, θα μας πάρει στον εισαγγελέα του. Θα σε πω από κοντά, τέλος πάντων. Δεύτερο, θέλω να πω τον Αλέξανδρο Δοπτικό, τον αγαπώ. Ναι. Και άμα έρθει ποτέ Μακεδονία, το φιλοξενώ κιόλας. Πρόσχε να μην έχει μπουφάν μόνο στην καρταρόμπα. Τώρα καλοκαίρι τι μπουφάν έχω. Λοιπόν, μετά για το πλατή, για το Ελβίζ που λένε εδώ πέρα. Ναι. Όχι στο Ελβίζ γιατί είναι ζάχαρη. Χάος, κανονικό. Τι χάος? Χάος. Αυτοί που λένε δεν περνάνε καλά, μια χαρά περνούσαν, περνάνε και θα περνάνε. Δηλαδή. Μέχρι να κλείσει. Δηλαδή. Λοιπόν. Βάλε με λίγο. Βάλε με. Παραπάνω. Άστο το ένα, άστο το άλλο να βρεθούμε μαζί. Άμα εγώ πρέπει να ακούσω το. Να πρέπει να κάνω 200 χιλιόμετρα να πάω στον Άγιο Παντελεήμονα. Πέσε, ξέρω εγώ. Τι ρε. Δυο ακόμα. Ναι. Λοιπόν, τάκλι σαν του Ράμος, Β' Γ' Εθνική, Α' Εθνική κτλ. Γίνονται χιλιάδες. Τι τάκλι. Την μπάλα του πήρε, τι τάκλι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν πήγε με την τάπα, αλλά δεν του πήρε πόδι. Δηλαδή ναι. Πήγε για την μπάλα. Αν έβαλε λίγο τάπα είναι φάουλ βέβαια. Μέσα στην υπερπροσπάθεια όλα δικαιολογούνται, τέλος πάντων. Ναι. Αν και Λίβερπουλ είμαι,
Μεγάλωσα μια βιντεοκασέτα Real Madrid της Ερυθρός Αστέρας 1987, πρεμιτελικός κυπέλλου πρωταθλητριών. 1987. Την είδα, ναι, 400 φορές. Μιλάμε για ματσάρα. Σε μια φάση έχει φύγει μπάλα από τον Ερυθρό Αστέρα στο πέταλο της Real και σκάει με 4 μαχαίρια πίσω, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Χατζερίδης δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι το ίδιο στυλ με τον Βαρέλα και πιο βαρύς. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Κοίτα, να πείτε τον κύριο Σαββίδη ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και ανεβαίνει πάνω από τη σέντρα, χρειάζεται οι δύο στόπερ του, ένας από τους δύο να είναι γρήγορος. Ναι, μπορεί να σου φύγει ένας από το Λεβαδιακό ξαφνικά. Δηλαδή ο Βιερίνια και ο Βιερίνια και ο Μάτος στα 33, ανέβα κατέβα. Λοιπόν, ένα αυτό. Και άμα είσαι δύο αργά στόπερ, εντάξει, είναι, ναι, μπερδεύεται η δουλειά να πούμε. Τη στείλουν ωραία την παγίδα και σε βγαίνουν με τριαντάρες πίσω από τη σέντρα και δημιουργούνται θέματα. Όταν το πείτε τον κύριο Σαββίδη και, ναι, τον κουρουμπαγλά που κάνει το διαιτητή εκεί πέρα. Γιατί καλά είμαστε τώρα, αλλά, ναι, μπορεί σε μια. Στο πρώτο χ με Λεβαδιακό, επειδή είμαστε ΠΑΟΚ και ξέρουμε πως είμαστε ΠΑΟΚ, μπορεί στο πρώτο χ με Λεβαδιακό, α πούμε στην τρίτη αγωνιστική, να ξαφνικά να φωνάζει η Λυκερκίδα να φύγει ο Λουτσέσκο ή ο. Όταν παίζω κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το πρώτο πράγμα που κοιτάω, δηλαδή στα 30 μάτς παίξω τα 22 κυριαρχικό ποδόσφαιρο, 24. Αλλά, ναι, το 80% του μάτς είναι κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Μια φορά θα φύγουν. Μια φορά θα φύγουν, δύο φορές θα φύγουν. Ναι. Λέει για το Χατζη Ισαΐα, ούτε ο Χατζη Ισαΐας κάνει, είναι αργός ο Χατζη Ισαΐας. Θες γρήγορο στόπερ. Εντάξει, θέλεις. Πρώτο τελευταίο, Μιστακίδης τον πιστεύω, θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν λόγω τραυματισμών πρέπει να παίξει κάπου αλλού. Ο Μιστακίδης, δύο πράγματα. Τρελαίνομαι μαζί του. Ο Μιστακίδης πρέπει να τον βρουν θέση. Εγώ λοιπόν, άμα με πεις, μου δώσεις θεσμό στο ποδόσφαιρο και μου πεις, δώσε μία θέση στο Μιστακίδη, τι σύστημα θα παίξουμε, 4-4-2 δεν χωράει. 3-5-2, μάλιστα, χωράει τρίτο οχτάρι. Θα μπορούσε να έχει δύο τρελούς σε μικρά μάτσες, σε χαβαλέ μάτσες. Τι αχ, ας τα χαβαλέ. Το 100% είναι χαβαλέ μάτσες, να έχει δύο τρελούς σαν τον Μιστακίδη και τον Ουάρντα πίσω από τον επιθετικό και να γίνεται μακελιό. Ο Ουάρντα είναι τριπλαδόρος, δεν είναι ο Μιστακίδης τέτοιος. Ο Μιστακίδης είναι χαφ, τον οποίο δεν του βρήκανε ακόμα να πούμε θέση. Δεν του βρήκαν θέση ακόμα. Αυτός θα την πιστέψει τη θέση. Δεν ξέρω. Ο Μιστακίδης είναι σε 4-3-3 ή θα παίξεις με ένα εξάρι και δύο οχτάρια ή με τρία οχτάρια, θα παίξει δεξιός εσωτερικός μέσος και θα σώσει την καριέρα του. Άμα τον τραβήξεις εξτρέμ δεύτερο φορ δεξιμπακ, θα τον χάσεις. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Τώρα αν κάνω λάθος, ας βγουν 10 προπονητές εδώ να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Και τελευταίο, αν ο Ζιντάν έμπαινε τώρα, έβαζε σορτσάκια και φανέλα και έμπαινε μέσα και, ναι, τα παπούτσια, ναι, πιστεύω θα βοηθήσει στο Ρονάλντο πάρα πολύ. Ο Ρονάλντο μπροστά μόνος του, μέσα στην περιοχή και από πίσω Ζιντάν ακόμα και τώρα. Αυτά. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Το πρασινοσκούλικο είναι ένας φίλος μου προσωπικός, 67, σταμάτα μην βρεις ρε, θα περιμένεις. Λέει ότι 148 χώρες είναι Πασόκ Γιαριανός και το λέω πρασινοσκούλικο, αυτό είναι το παρατσούκλι του στη γειτονιά. 148 χώρες εδώ και 25 χρόνια τα Σκόπια τα λένε Μακεδονία. Το ξέρω φίλε Πρασινοσκούλικο. Εμείς οι Ελληναράδες τη λέμε Φύρομ, δηλαδή πρώην Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρόσεξε ότι το πρώην πάει στη λέξη Γιουκοσλαβική, γιατί πράγματι δεν υπάρχει Γιουκοσλαβία. Άρα ήταν ένα κομμάτι της πρώην Γιουκοσλαβίας και μένει η Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά ουσιαστικά εμείς κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και ουσιαστικά τη λέμε σκέτη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τώρα αν έχει γεωγραφικό προσδιορισμό άνω Δημοκρατία της Μακεδονίας, σε τι θα μας πειράζει λέει, αφού πλέον έχει συγκεκριμένο τοπικό προσδιορισμό και όχι όπως σήμερα λέγεται, όπως προανέφερα, Μακεδονία από 148 χώρες. Και το σπουδαιότερο θα είναι πλέον ονομασία μία και μόνη για όλους και για όλα μέσα και έξω από τη χώρα τους. Λοιπόν, αυτά για αυτούς που κλαίνε για το όνομα. Τίποτα δεν δίνουμε ουσιαστικά. Παίρνουμε λέει από αυτούς. Αυτή είναι η άποψή του. Επόμενη γραμμή. Κώστα. Έτσι θέλει να παρηγοριέται αυτός. Έλα. Κώστα. Ναι. Θα σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Ναι. Θα να κλείσω το ράδιο. Κλείσω το ράδιο. Οι συνδικαλιστές όταν γίνονται απεργίες πληρώνονται. Οι συνδικαλιστές όταν γίνονται απεργίες. Δεν το, ναι, ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Α, σου πω εγώ. Πέρι. Εσύ δεν πληρώνεσαι που κάνεις την απεργία. Οι συνδικαλιστές πληρώνονται. Δεν το ξέρω αυτό, τι να φέρω. Αλλά το μάθησα από ένα παππού 83 χρονών. Είσαι 83. Ενώ που μήπως προχτές δεν έβαλες τη μασέλα σου. Άσε εκεί που φέρω με τα δόντια 3 μήνες. Τα δόντια θα σε πω τι θα κάνεις. Τι να κάνω, αλάτι. Όχι, τι? Θα τα βγάλεις όλα και θα βάλεις μασέλα. Σαν τον αλέφαντο να γίνω δόντια. Όχι, αυτό που σου λέω και μην ακούς κανέναν. Θα υποφέρεις λίγο και θα είσαι μια καραγό που τα έχω 20 χρόνια. Δεν και είμαι φίλος και ωραίος. Δεν μου λες τώρα, Μαρσέλα, ναι, άμα θες να μαλώσεις, να φωνάξεις, φεύγει. Όχι, κοίτα,
Όταν αμαλώσω τη βγάλεις. Α, τη βγάλα μα αμαλώσω. Βέβαια, μα τη βγάλεις του κάκες, μπορεί να την καταπιείς κιόλα. Μη μου λες τέτοια πράγματα. Αυτό που σου λέω να το ξέρεις. Δεν τώρα θα σου πω και ένα άλλο ερώτημα. Δεν άλλο ένα ερώτημα ακόμα. Θα σου πω για τη Μακεδονία μας. Θες να φας μπριζόλα, ας πούμε, και είναι σκληρό το κρέας. Την κοπανάει μας. Όχι, μα τι τρως, τρως, άσε ρε. Εντάξει, ρωτάω. Εγώ τη Μασέρα είμαι τώρα 83, την έβαλα από τα 60. Και είσαι εντάξει, ε. Ναι, είμαι εντάξει και πρέπει να βρεις και γιατρό καλό να την κάνει. Είμαι σκαρά Αλμπάνι να πούμε. Αλμπάνι. Ναι. Άμα πάω στα Σκόπια θα βρω Αλμπάνι. Εκεί Αλμπάνι, αν πας βέβαια θα πας ένα καλό γιατρό. Έχουμε εδώ γιατροί αετούς να πούμε. Αετούς. Βεβαίως. Ναι, αλλά θέλουν πολλά οι αετοί. Έτσι είναι, δυστυχώς θέλουν πολλά. Θέλουν πολλά οι αετοί, το σύστημα δεν μας καλύπτει γυαλιά και δόντια. Ναι, εγώ τότε στην Πλάβησα θυμάμαι 800 ευρώ. 8 κατοστάρικα μασέλα. Ναι. Τότε, πριν 20 χρόνια. Το βράδυ τη βγάζεις, ας πούμε, στο δεν είπε. Όπως δεν τη βγάζω, ναι. Μάλιστα. Τη βγάζω, έχει κάτι, κάτι σαν καραμένες μέσα, τη βάζω μέσα, όπως κουβονάνε τα πάντα. Εγώ, δεν λες Κώστα μου, κάνα πρόβλημα. Είμαι τσαπατσούλης, να πούμε, και θα τη βάλω στραβά, μπορώ να βάλω την πάνω κάτω. Αυτά, άστα, έχει τώρα, αυτά, ποιο τα λες τώρα, εσύ είσαι γάτα, να πούμε. Γάτα είμαι. Α, αυτά, δεν θα τα ακούω. Και απόψε, ό,τι είπες απόψε, σε παραδέχτηκα να πούμε την ετυμολογία απόγειες και τα πάντα. Συμφωνεί, δηλαδή. Μ' αρέσει επειδή τα λες καθαρά όπως πρέπει να πούμε. Το βράδυ δεν μου λες. Ναι. Λένε ότι όταν περάσεις κάποια ηλικία, ναι, το βράδυ δεν σε πιάνει ο ύπνος. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλήθεια είναι. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, μπορείς να μου πεις. Δεν ξέρω, να εγώ τώρα που σου μιλάω να πούμε, έχω δύο μέρες, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ναι, δύο μέρες έχω τώρα. Το μεσημέρι δεν κοιμάμαι καμιά φορά. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ το μεσημέρι. Αυτό το έλεγα στον παππού μου, ο οποίος. Τώρα εσύ δεν κοιμάσαι, ρε παππού, να πούμε και τα λοιπά. Γιατί εμένα, εγώ τον αγαπάω τον ύπνο. Είμαι φίλος του ύπνου. Ναι, ωραία. Μα τον αγαπάω τον ύπνο. Ναι. Λέω, μήπως ξέρω εγώ κι εγώ, αν μεγαλώσω κι άλλο, δεν κοιμάμαι το βράδυ. Θα βρω να κάνω όμως πράγματα. Είμαι δημιουργικός. Κάτι θα βρω να κάνω άμα δεν πιάνω. Κοίταξε, εγώ τώρα δύο βραδιές. Δεν στυπαθαίνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κοιμάμαι κατά τις 4 τη ώρα 5. Τι ώρα ξυπνάς? Μέχρι τις 11. Εντάξει, καλά είσαι. Καλά είσαι. Ναι, ναι, καλά, μέχρι τις 11. Αλλά γιατί να το πάθω αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, να και εγώ την ίδια ώρα. Κοιμάμαι την ίδια ώρα ξυπνάω. Μαζί είμαστε. Τώρα θα σου πω και για το μακεδονικό, ε. Πες για το μακεδονικό. Εμείς τώρα, εμείς ας πούμε. Ο λαός. Ναι. Φωνάζουμε Μακεδονία γιατί πώς, μως. Ναι. Οι άλλοι αυτοί, θα σου πω και ονόματα, κάτι Βενιζέλες που είναι πολύ ξεροί και τιμόλογοι, ναι, και είναι πανεπιστημιακοί και είναι, δεν βγήκε να μιλήσει. Ο Καραφάτης στην πνίγη. Ο Γιουλάκας στην πνίγη. Ο Ζερζεντάκης στην πνίγη. Ο Παπούλια στην πνίγη. Μεγάλη είναι αυτή. Είναι γιατί ίσα ρε γουρί μου να βγουν αυτοί να δούκουν θάρρος μια κουβέντα στο ελληνικό λαό. Κρύβονται λες, δηλαδή δεν τους. Δηλαδή τώρα επειδή θα χάσουμε το όνομα, κρύβονται, μη φάνε, ξέρω εγώ. Αχ, Κώστα, μας δουλεύουνε. Θυμάσαι τώρα, να το πάω λίγο παλιά. Θυμάσαι που δουλεύανε και τον πλαστήρα. Παλιά, τα ξέρεις αυτά. Εγώ, κοίταξε. Και τους έβαλε και τους πέντε στα αυτόματο, στο γουδί που λέγανε. Μη, αυτά τώρα είναι. Αυτά είναι τώρα πολύ extreme που λες. Αυτά τα λένε, γιατί αυτά κάνανε. Αυτά κάνανε οι κύριοι. Και μας πήγανε και χάσαμε ένα εκατομμύριο κόσμο, αλλά δεν μπορώ να στα πω από εδώ, πρέπει να είστε ευρώ. Πού μένεις. Εγώ είμαι εδώ σχολή τυφλών. Α, κάτω Όλγας είσαι, καλά, κοντά είμαστε. Εκεί πρέπει να σε βρω να σου πω ορισμένα πράγματα που θα φρίξεις να πούμε. Α, πιούμε ένα καφέ στο Queen Olga εκεί πίσω, έχει μια ωραία καφέ. Ό,τι θέλεις. Ναι. Ό,τι θέλεις. Όποτε πες μου, πάρε μου τηλέφωνο. Θα σε πάρω. Πάρε μου και όποτε γουστάρεις, έρχομαι εκεί. Θα σου πω πράγματα, αγόρι μου. Αλήθεια που δεν τα ξέρεις. Έκλεισες. Τα λέμε. Καλό ύπνο. Άντε, χάρηκα που. Καλό ύπνο, καλό ύπνο. Ακούς πολλά από τους παλιούς, πρέπει να κρατάς τα θετικά. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα σας κύριε Δαπτόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Δαπτόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, καλά. Πολύ ήσυχη βραδιά κύριε Δαπτόπουλε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, από πού να αρχίσω και από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Είπατε για τα ανάποδα ψαλίδια του Ρονάλντο του Πορτογάλου. Έτσι. Καλά ρε Κωστάκι μου. Δεν θυμάσαι τον Γερμανό, τον Κλάους Φίσερ? Τι Κλάους? Δηλαδή,
Κάτσε. Αν έχουμε κάτι να θυμηθούμε από το στο ποδόσφαιρο και για τις φάσεις, για τα γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι, είναι μόνο από τον Γερμανό τον Κλάους Φίσερ. Κανείς άλλος, ρε φίλε. Ακόμα να στενάζουν εκείνα και τα δίχτυα να πούμε το, στον ημιτελικό του 82, Γερμανία-Γαλλία, ρε φίλε. Α, το 3-2 που μείωσε, λες. Ναι, ρε φίλε μου. Και δεν σου λέω γιατί τι είχε κάνει. Ο άνθρωπος έπαιξε 4 ομάδες στη Γερμανία. Ένας φίλος μου ευτύχησε να τον δει και με την Κολονία που έπαιξε στα τελειώματα και με την Μπόχουμ, ρε φίλε. Ναι. Καλά, αυτός ευτύχησε να έχει και πελάτη το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή τα τελευταία 30 χρόνια της Αυστρίας, ρε φίλε. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, με πράσινα έπαιζε στη Βιέννη, με πράσινα έπαιζε και στη Γερμανία κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου λες ρε Κωστάκη μου, να σε ρωτήσω, δηλαδή, επειδή δεν έχει ανοίξει ούτε καπάκι μπύρα στη Θεσσαλονίκη αυτές ναι. τις μέρες. Ναι, ναι. Και με τις δηλώσεις του ενός προπονητή αυτών που είναι από τη Ρουμανία, που μεγάλωσε σαν παιδί μέσα στη κλίδα σε κομμουνιστικό κράτος. Ναι. Νομίζω ότι ήταν κομμουνιστικό το καθεστώς επί Τσαουσέσκου. Ναι, ήταν. Τσαουσέσκου, βέβαια. Ήταν, ναι, και η Δυναμό δηλαδή ανήκει στην ομάδα της αστυνομίας. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Συμπεριβόητη, Δυναμό Βουκουρεστίου. Ήταν καθεστωτικό έτσι. Δηλαδή, θες να πεις ο κύριος Λουτσέσκου. Αυτό θες να πεις. Ναι. Ναι. Δεν το λέω εγώ κύριε Κώστα. Τα γεγονότα το λένε. Το λένε δηλαδή όσοι ζήσανε σε τέτοια κράτη, σε τέτοια καθεστώτα. Mm. Ότι όσοι ανήκανε στην ομάδα του στρατού και της αστυνομίας, μεγαλώνανε με ζαχαρούχο γάλα, ευαπορέ και με νουτέλα. Ήταν καλά δηλαδή. Βεβαίως κύριε Ραπτόπουλε μου. Mm. Και εγώ απορώ δηλαδή. Δεν έχει συμβόλαιο υπογράψει ακόμα ο προπονητής της ομάδας της γειτονιάς σας, ο κύριος Λουτσέσκου. Ναι. Και συζητάει και με άλλες ομάδες. Αυτό δηλαδή δεν είναι απειμία, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν τα λέτε αυτά και τα κρύβετε. Και δεν λέω για την ομάδα της καρδιάς σας που πήγε να πάει να φέρει το βαζάκα της Ισπανίας, ρε φίλε. Φοβάλα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω ρε Κωστάκη μου, επειδή εσύ τους έχεις ζήσει και από μέσα και από έξω και εντός εκτός και επί τα αυτά. Δεν μου λες, φαντάζεσαι αν το χρεώσει ο Ντόντος καμιά 700 χιλιάρικα το χρόνο για τριετές κλειστό συμβόλαιο. Ο Ντόντος. Ο Ντόντος, ρε φίλε, δηλαδή, πόσο ακόμα θα τους δουλέψουν αυτούς τους φιλάθλους της ομάδας της καρδιάς σου, ρε φίλε. Το βαζάκα της Ισπανίας τους φαίνει, έτσι, βάλανε και εκείνον τον καημένο τον Βαλβέρδε να κάνει δύο δηλώσεις. Ναι. Ρε φίλε, εγώ ξέρεις τι θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια. Στην ομάδα της καρδιάς σου, μέχρι Φιλανδό προπονητή φέρανε ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά αυτό στο παγκόσμιο στερέωμα, πες μου σε μια ευρωπαϊκή ομάδα που έχει Φιλανδό προπονητή στον πάγκο της, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή και δεν θέλω να σου βγει κανένας ταξιτζής τώρα φίλος ο Αριανός, ναι. Έτσι, και να σε κάνει παραπονάκια και μουτράκια όπως έχει κάνει πολλές φορές. Ναι. Δεν θα το δεχτώ αυτό ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή είναι αμαρτία. Πόσο λες ρε Κωστάκι μου να τον χρεώσει ο Ντόντος. Ναι. Πόσο υπολογίζεις έτσι, χοντρικά πάνω κάτω. Ναι. Και δεν μου λες ρε Κώστα, ναι. Λες να κάνει και συνεργασία με τον ατζέντη, με τον ατζέντη του Γκαρσία, γιατί είναι κολλητός με τον πρώην πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βέρειας. Λες. Αυτός που είχε σηκώσει το αεροπλανάκι τότε ρε Κωστάκι μου. Ναι. Δεν είχε κάνει και δεν είχε πάρει δώσει και με το φίλο, και με το φίλο σου τον Κόντι. Φίλος μου ο Κόντης, σας παρακαλώ κύριε. Αντίο. Επόμενη γραμμή. Μα συγγνώμη κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Που υποτίθεται και αυτός ήταν στην ομάδα της καρδιάς σας. Και εκεί στη γειτονιά σας δεν έμενε. Στο επόμενο στενό μετά τα γραφεία της εφημερίδας σας δεν ήτανε. Χαίρετε κύριε. Την καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Χαίρετε κύριε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι Κώστα. Εσείς είστε κύριε. Έλα παλικάρι μου γλυκό. Γλυκό παλικάρι λοιπόν, εγώ. Δεν θα ξεκινήσουμε. Ό,τι και είπες μέχρι τώρα είναι κατά γράμμα, χωρίς να σε κολακέψω, το χανούμε από την πολύχνη με. Κολακέψε κατά γράμμα, ό,τι έχεις πει, όλα έχουν βγει. Όλα έχουν βγει. Δεν το λέω, σε λέω για να σε κολακέψω. Κολακέψε λοιπόν, ναι. Θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Να ξεκινήσω πρώτα από ένα θέμα, όχι πολιτικό, έτσι ψιλομπερδεματάκι, ναι. Και να μπω κατευθείαν για την κρατική γραμμή σε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θυμάμαι που έλεγες μέχρι τις πράγες παράδειγμα ότι με αυτούς που πλακώσανε Πακιστανοί, Ιρακινοί, Συριανοί, χιλιδιό αλλοδαπή, ξέρω εγώ τέλος πάντων, ορίστε. Τις προάλλες θυμήθηκα κατευθείαν εσένα. Εμένα.
Ναι. Έλα. Για ποιο λόγο? Για πες. Παλικάρι μου. Γιατί έχουμε, είμαστε και στην ορμήλικη, ένα χρόνο πιο μεγάλο. Μην τα θυμίζεις αυτά. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Έλεγα σου πω. Πήρε μία γειτόνισά μου, όπως έλεγες, έναν Πακιστανό. Τι τον έκανε τον Πακιστανό, γειτόνισά σου? Την έβαλε μαύρο τσιμπέρι, την πήρε απάνω, στα μέρη του, ξαναγυρίσανε, ξανακάνανε. Ένα λεπτό ρε φίλε, ένα λεπτό. Δηλαδή, ρε φίλε. Με λίγα λόγια θέλω να καταλήξω ότι αυτά που έλεγες, όλα βγήκαν κατά γράμμα. Δηλαδή σου είπα για την κόμενα ο Πακιστανός. Ναι, βρε. Τα τελείωσε. Ναι. Το κατάλαβα εγώ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή είχε πιο και πολλά λεφτά. Πολύ φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Οι κόρες μας έχουν 3 χρόνια διαφορά. Η δικιά μου είναι πιο μεγάλη. Και βλέπω τώρα τελευταία πηγαίνει εκεί στην Αριστοτέλους. Και έχει μπλέξει. Βλέπω. Σήμερα την παρακολούθησα. Δηλαδή την παρακολούθησα να δω τι παίζεται, κάτι γίνεται. Και λέω αμάν. Τι δουλειά έχει, λέω τώρα. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα κοριτσάκια με αυτά. Τέλος πάντων. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ορίστε. Αφού ο Έλληνας είναι απένταρος. Είτε απένταρος είναι ο Έλληνας είτε Πακιστανός, με κάποιον θα πάει η γυναίκα. Σίγουρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Σίγουρα, ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να ανοίξει κανένας Πακιστανός κανένα μαγαζί να πάει πάλι. Ειδικά αυτά που έλεγε και λέω, τι δίκιο είχε, λέω αυτό το παλικάρι, λέω. Τι δίκιο είχε. Λοιπόν, πάμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Θέλω να σου πω το εξής, για το τράβημα με το χέρι του αυτού. Ποιο χέρι? Της Λίβερ που του έκανε. Εσύ, κατά τη γνώμη σου, τι πιστεύεις, ότι το έκανε σχεμένα? Ο Ράμος, για άφελα, πώς το είδες εσύ? Μάγκικα το έκανε, μάγκικα. Μάγκικα, Μάγκικα, τον πήρε, τον έβαλε κάτω, τελείωσε. Αργάτε. Για χαρά. Φύριε, για χαρά, πολύγνη. Πέντε τελευταίοι. Βέβαια, τι. Τι θα διαφωνήσουμε τώρα. Σωστά, τι. Καλημέρα. Εσύ είσαι φίλε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Τότε σηκώνταν πάρα πολύ καλά η Λίβερπουλ και έλεγα, ας πούμε, ότι θα το πάρει το παιχνίδι μέχρι τότε. Από τη στιγμή που βγήκε ο Σαλάχ, λοιπόν, ήταν μεγάλη απώλεια για τη Λίβερπουλ αυτός ο παίκτης Τζόρνταν. Κοίταξε. Πάμε. Κωστή. Έλα φίλε, πάμε γραμμές, πάμε. Έλα ρε Κωστή. Έλα, πάμε. Έλα. Έλα ρε Φωτιά, τι σημαίνει. Από εκλεκτό σε εκλεκτό πάμε. Ρε τεμπελχανά, 2 μήνες, 2 του βάρια. Πού είσαι, αγόρι μου? Εσύ έβαλες την Τζόρνταν και τέτοια πράγματα, ρε. Ήρθες στο μαγαζί, δεν σε πρόλαβα. Τι, ήρθες νωρίς. Ρε τεμπελχανά, τι θες, λέγε. Εγώ τι θέλω, ρε, απλά σε πήρα να δω. Γιατί χαθήκαμε. Γιατί χαθήκαμε, για. Εντάξει, σε βλέπω, μη σταυριέσαι, σε βλέπω, τι νομίζεις. Ναι. Απλά σε πήρα τηλέφωνο έτσι να δω. Τέτοια ώρα, αλλά κάτσε σε παρόλο να μην λες ότι σε ξέχασα. Ναι. Αλλά ήρθα 10:30, ήρθε σε 9 η ώρα. Ναι. Αυτό πήρα. Και έφυγε. Ναι. Και μεταξύ με λένε, λέει, ήρθε, λέει, 9 η ώρα, ήρθε ο δικό του. Ναι. Ναι. Και εγώ, ρε, πού ήρθε, ήρθε νωρίς, δεν και έφυγε. Ναι. Έξω, αυτό ναι. Ναι. Εντάξει, δεν σε είδε δυο. Λοιπόν, θα έρθω τη Δευτέρα, αν κάνεις. Λαϊκό δικαστήριο. Θα κάνω το τελευταίο. Μετά το βρωμοκαλοκαίρι δεν θα μπορέσω να κάνω. Εντάξει, αγόρι μου, σε χαιρετώ και σε ακούω. Τι έγινε, τις καμήλες τις πήρες? Τις καμήλες, άστο κοινό. Κοινό δεν είναι. Τώρα είναι, είμαστε αλλού. Πού, πες μου να μάθω. Πες μου. Κοίταξε να δεις, μίλησα εγώ. Ναι. Βγήκε. Μίλησα με το Messenger, την είδα. Είναι μια κούκλα. Η κοπέλα. Τίποτα δεν σου λέω. Η κοπέλα. Ναι. Ναι. Θέλει τώρα να ετοιμάσω το διαβατήριο, να κάνω. Ακόμα και κάποια λεφτά να ετοιμάσω για να μπορέσω να προχωρήσω. Καλά, καλά. Καταλαβες. Καλά. Σας χαιρετώ, Κωστή μου. Χαιρετώ τον Στέφανο και τον Βασιλάκη. Φύγε, φύγε, επόμενη γραμμή. Τούτ. Πάμε, επόμενες. Να προλάβουμε, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Πάμε. Έλα, καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα. Έλα, Κώστα, είμαι εδώ από Χανιά. Σε παίρνω. Χανιά είσαι? Χανιά, κατέβηκα για Αγίου Πνεύματος, εδώ θα κάτσουμε 2 εβδομαδούλες, έτσι να ξεκουραστούμε. Τι ωραίος. Μεζεκλέκια, ρακές, χαλαρά. Ναι.
πήρα να επιβεβαιώσω και τον παππού που έλεγε πριν για τους συνδικαλιστές που πληρώνονται όταν απεργούνε. Ναι. Και να πω ότι την ημέρα της όταν έχει απεργίες, συνδικαλιστές που το γνωρίζουν από πιο νωρίς δηλώνουν την ημέρα της απεργίας άδεια ή ρεπό και πληρώνονται κανονικά. Απεργούν και πληρώνονται κανονικά για να μην χάσουν το μεροκάματό τους, έχοντας πάρει ρεπό. Ναι. Αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω τον παππού. Ναι. Για την πρώτη φορά αριστερά, δηλαδή ναι. Εδώ... Με το Τσίπρα ήρθαμε εδώ τώρα στην Κρήτη, βλέπω την κατάντια ότι τα μαγαζιά Αγίου Πνεύματος και τέτοια, τα εστιατόρια, οι καφετέριες να φυτοζωούν. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια γινόταν πανικός από αρχές Μαΐου. Στην Κρήτη βούλιασαν τα πάντα, ταβέρνες, καφετέριες, τα πάντα. Εδώ που μας έχει φτάσει ο Τσίπρας, ναι. Η πρώτη φορά αριστερά, και να μην πιστεύουμε τα παραμύθια που λένε στη τηλεοράση ότι έχουμε αύξηση τουρισμού και το ένα και το άλλο, ότι έχουμε περισσότερες αφήξεις. Έχουμε μεγάλες αφήξεις. Αλλά έχει μειωθεί όμως το, η μαρμίτα που ξοδεύουν εδώ στις διακοπές. Δηλαδή βλέπεις, βλέπω εδώ πάνε διαμάτα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία αυτά, στα ξενοδοχεία είναι όλοι με το all exclusive, το βραχιολάκι, τα πάντα πληρωμένα, αλλά τρώνε, πίνε. Μη γρινιάζεις ρε. Δύο εβδομάδες διακοπές, συν τρεις του Αγίου Πνεύματος, 17 μέρες διακοπές. Μια χαρά είσαι, τι στεραχωριές. Να δούμε και λίγο κόσμο όμως, Κώστα. Δηλαδή, χθες παρότσαρκα το βράδυ, ποτά, το μπαράκι από τις 12 η ώρα. Δηλαδή, ρε φίλε, 17 μέρες κάνεις διακοπές, Μάιο μήνα προς Ιούνιο. Τι έχεις στεραχωριές, μια χαρά ζωή κάνεις. Να δούμε και λίγο κόσμο όμως, όχι εμείς και η φύση μόνοι μας και τέτοια, να δούμε και λίγο κοσμάκι εκεί να πούμε καμία κουβέντα και τέτοια. Μας έχει διαλύσει, ο Τσίπρας μας έχει διαλύσει. Και εδώ τώρα που βάλανε και το φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία και αυτά, 4 ευρώ επιπλέον τη διανυκτέρευση, φόρο διαμονής, πάνε να αποτελειώσουν. Ένα είχε απομείνει όρθιο στην Ελλάδα ο τουρισμός, ναι. Και πάνε να τον αποτελειώσει και αυτόν ο Τσίπρας, με τους φόρους διαμονής, το ένα ναι. Το άλλο, ναι. Τους δει. Ναι. Πάνε οι άλλοι από τα νοικιαζόμενα δωμάτια, πάνε ψωνίζουν από το μίνι μάρκετ και μαγειρεύουν μέσα στο δωμάτιο. Αντί να πάνε να αφήσουν και λίγο χρήμα στα μαγαζιά της περιοχής, στα βέρνες εκεί να φάνε τα μεσεκλίκια τους, να πιούν τα ποτάκια τους, όλοι κλεισμένοι στα δωμάτια εκεί, παίρνουν από το σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν εκεί και όλη μέρα κλεισμένοι στο τέτοιο. Ο Τσίπρας και... ναι. Ναι, ο Τσίπρας και τα μνημόνια που μας έχουν αποτελειώσει. Δηλαδή ρε φίλε, 17 μέρες διακοπές κάνεις, τα μνημόνια σε φταίνε. Τι να πει, δεν είναι μόνο για μας, κοιτάμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Καλά, δόξα σου Θεός. Εσύ από ό,τι εγώ βλέπω... τα στραβά τα καταφέρνω και έχω την άνεσή μου, τις διακοπούλες μου, αλλά το θέμα να πάει μπροστά και για αυτός ο τόπος. Είσαι αλτρουιστής, ναι βέβαια. Μετράει γι' αυτό, να ανέβει ο τουρισμός και να έχουμε ποιοτικό τουρισμό και όχι όλη τη Τεσσάρα και τη Μάρα εκεί με τα sleeping bag, εκεί τζάμπα κατασκήνωση στην παραλία. Αυτό δεν είναι τουρισμός. Να έρχονται να φωνίζουν από το σούπερ μάρκετ να μαγειρεύουν μέσα στο δωμάτιο και να μην βγαίνει καθόλου. Ναι. Να πάνε να αφήσουν λίγο χρήμα στις ταβέρνες, στις περιοχές, στα μπαράκια και αυτά. Δεν μου λες, να σου κάνω μια ερώτηση. Έλα, πες μου. Εσύ τώρα 17 μέρες χωρίς δουλειά, πώς τη βγάζεις, να πούμε εκεί. Εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, Κώστη. Δηλαδή. Τα ξέρεις, ένας μεσίτης όταν δεν έχει να χτυπάει κάρτα, δουλεύεις. Αυτό είναι το καλό ενός ελεύθερου επαγγελματίου. Δουλεύεις, μπορεί να μην έχεις μισθό, αλλά δεν χτυπάς κάρτα. Όταν σου κάθεται ένα συμβόλαιο, μπορεί να τα πάρεις μαζεμένα για όλη τη χρονιά. Όταν σου κάτσει ένα καλό συμβόλαιο, έχεις να περάσεις. Τώρα εσύ δηλαδή 17 μέρες σου είχε κανένα καλό συμβόλαιο. Μου είχε κάτσει για να μπορούν να κινούμε αυτό το διάστημα. Μου είχαν κάτσει κάποια καλά συμβόλαια το χειμώνα και έχουμε και να πέρασουμε το καλοκαίρι. Δεν μου λες τώρα, εσύ τώρα είσαι μεσίτης. Ποια περιοχή κινείσαι, να πούμε. Κέντρο Χανίων, παλιό λιμάνι. Όχι, εννοώ επαγγελματικά που κινείσαι, λέω. Αθήνα, αλωνίζουμε όλη την Αθήνα. Πουλά σπίτια δηλαδή. Με καταστήματα περισσότερο, με επαγγελματικούς χώρους. Καταστήματα, γραφεία, περισσότερο εκεί κινούμε. Ναι. Γιατί αυτά που έχουν πέρασει τώρα Αγκωστή, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα είναι τα μόνα που ανοίγουν είναι φαγάδικα και καφετέρειες και καφενεία. Ναι. Εκεί έτσι πάμε.
Ναι. Όλοι θέλουν να ανοίξουν και ένα μαγαζάκι, και ένα ταβερνάκι, και ένα καφενείο. Από εκεί έχουμε ζητήσεις. Ναι. Ό,τι κινείται δηλαδή. Αλλά από βλέπω η κρίση δεν σε έχει επηρεάσει εσένα κατά κάποιον τρόπο. Πας καλά. Οι μεσίτες, όπως έχεις και το φίλο σου το Καρτάση πάνω εκεί, ξέρεις ότι οι μεσίτες κουτσά στραβά τα καταφέρνουμε. Μπράβο. Μπράβο. Παρόλη την κρίση, η Ελλάδα είναι το καλύτερο οικόπεδο και τώρα που έχουν πέσει τιμές υπάρχουν ευκαιρίες, οπότε μπράβο. Γίνονται συμβόλαια. Τέλεια. Ζάχαρη. Γι' αυτό δεν το βάζουμε κάτω κοστί. Τέλεια. Θα σε περιμένω μόλις τελειώσεις την κρεπάλη στα Χανιά της Κρήτης. Τα λέμε. Όχι, κοστί. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαιρετώ. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Ναι. Μην καλείτε άλλη. Ναι, κύριε. Ναι. Κωστή, εγώ είμαι. Έκλεισε μία εβδομάδα. Τι έκανε, λέει. Τι έκλεισε. Εγώ μου που είμαι εγκεφαλικό, μωρέ. Α, έλα, ρε, έλα, μια χαρά είσαι. Τι εγκεφαλικό, πιο καλά. Και εγώ είμαι χανιώτη, μ' ακούς. Μια χαρά, τι εγκεφαλικό, ξέχασε το, πάει, πέρασε. Περίμενε, δεν θέλω να το άφωνε άλλο τώρα. Ναι. Εγώ είμαι χανιώτης, όμως δύο χρόνια εγώ γύρισα. Ναι. Και τώρα, και θα σου πω τώρα, οι χανιώτες. Ναι. Πάρα πολλοί εγωιστές. Παλιά ήμουν και εγώ έτσι. Γιατί ήταν εγωιστές, πες μου το λόγο. Όλοι. Γιατί ούτε ένας δεν ήταν, ούτε ένας φτωχός. Δεν ήταν φτωχός. Ούτε πόλεμο, τίποτα, κατάλαβες. Έλα. Και χάει, και όλοι, και εγώ ήμουν παλιά. Χάει πολύ, εγώ ξέρω όλα, κατάλαβες. Τα ξέρεις. Και εγώ ήμουν και παλιά και εγώ ήμουν, κατάλαβες. Τώρα τι άλλαξες εσύ. Όμως εγώ έφυγα, κατάλαβες, Ιταλία, Γερμανία. Αμερική, τι έκανες εκεί. Στην Αθήνα μετά, κατάλαβες. Ήμουνα συνταγματικό, μου μαλάκας. Ήμουνα, sorry. Σαν συνταγματικό. Πού ήσουν να λέει? Συνταγματικό ήμουνα, συνταγματικό. Συνταγματικό, ναι. Ναι, ναι. Καλά, γιατί ο πατέρα μου ήταν λεφτά. Ήταν, δεν είναι φτωχός, κατάλαβες. Οπότε ήμουνα χάι, κατάλαβες. Στο ΕΚΠΑΠΕ, εκμετάλλευση πατρικής περιουσίας ήσουν. Περίπου. Δεν ήμουν φτωχός, ναι. Και μετά κατάλαβα. Ποτά τσιγάρα τα ρίμαξες από ό,τι ακούω. Μ' αρέσει. Εσύ όχι, ναι. Ίδια ηλικία θα φτάσουμε, μην νομίζεις. Όχι, θα σου πω. Θα σου πω, εγώ ποτέ δεν μ' αρέσει η ραδιοφωνία. Όμως εγώ στο πότε ήταν στο Χριστούγεννα, ναι. μια γκόμενα ωραία, χωρίς ό,τι θέλω, έχω παιδί, εγώ θα θέλω παιδί, είμαι γέρας. Εγώ με το ίδιο στυλ με το φίλο σου, πώς λένε. Σε πείραζε δηλαδή που η κοπέλα είχε παιδί? Ναι, δεν θέλω παιδί μου, ρε. Είμαι κεφαλικό, δεν μπορώ να μιλήσω, καταλαβαίνω. Μισό λεπτό, εσύ δικό σου έχεις? Όχι, ευτυχώς. Είσαι δηλαδή εναντίον των παιδιών. Μπορώ να ηρεμήσω, ναι. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Ναι, μ' αρέσει, αν είναι κόρη, ναι, δεν μπορώ γιο, καταλαβαίνεις. Κόρη γιατί, διαφορά τι δηλαδή, για ποιο λόγο? Ναι, μ' αρέσει, θέλω μωρό μου, καταλαβαίνεις. Θέλω, πώς να είναι, η κόρη, καταλαβαίνεις, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ εγωιστή, οι Έλληνες είναι πολύ εγωιστές, μου αρέσει, Κωστή. Οι Έλληνες είναι πάρα πολύ εγωιστές. Ναι, είναι. Και ένα δεν είναι, εσύ, γι' αυτό μ' αρέσει εσένα. Και φίλοι σου. Οι φίλοι μου, ναι, βέβαια, τι, δεν είναι. Αυτό, γιατί μπορώ να καταλάβω οι άνθρωποι, οι άνδρες, μπορώ να καταλάβω, είναι ωραίος ή όχι. Να. Οι γυναίκες, δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε η μάνα μου δεν πέθανε. Που ήμουν τελαμέτω η μάνα μου. Θα μου πει ένα τέλειο, η μάνα σου τι είναι, θα σου πω, ούτε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Κατάλαβες. Άρα με άλλα λόγια μου λες τώρα για να καταλάβω. Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις καταλάβεις όσο καταλαβαίνεις τους άνδρες. 30 χρόνια. Ναι. Ναι. Δεν μπορώ. Ιταλοί μπορώ, οι Έλληνες, οι γυναίκες δεν μπορώ. Οι Έλληνες, παλιά οι Έλληνες δεν ήταν έτσι, μωρέ. Νομίζω είναι οι πρώτοι κλέφτες στον κόσμο. Παλιά ήταν η σκελία, ναι. Οι κλέφτες. Ναι, πήραμε μαθήματα. Πώς? Ένας είναι πάλι κλέφτης, πάλι εσύ, Κωστή. Γι' αυτό, ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Εγώ κατάλαβα στο Χριστούγεννα που ήμουν στο σπίτι και είδα ποιος είναι αυτός. Με το διαδόφωνο, ποιος είναι αυτός, ο ωραίος, είσαι ωραίος, λέγει, ρε παιδί μου. Μάλιστα, και κόλλησες εκεί. Μα είναι αλήθεια. Εξαιτίας της γκόμενας που είχε το παιδί, ναι. Και φίλοι σου, με το ίδιο είναι το τέτοιο που είσαι εσύ κάνεις πολύ πλάκα, ο φίλος σου. Εσύ σίγουρα έχει πω το, ποιος είναι ο φίλος μου, ωραίο, Κωστή, ο Κόκκινος. Μπράβο. Σίγουρα δεν είναι καθόλου. Καλός ο καθόλου πάρα εγωίστης καθόλου. Ο Κόκκινος δεν είναι καθόλου εγωίστης, όχι. Γι' αυτό μ' αρέσει. Μπράβο, είναι σωστό. Έτσι είναι, ρε Κωστή. Έτσι.
Λοιπόν, λοιπόν να μαλακώσεις και... γιατί οι ζωντοχείρες έχουν και παιδιά τώρα οι περισσότερες, να ξέρεις. Οπότε πρέπει όχι, να μαλακώσεις. Όχι, θέλω μικρές μου, ρε. Όχι μπορώ, θέλω 30 και κάτω, κατάλαβα. Εσύ πόσο μάρε, χρόνο. Και μ' αρέσει ωραία γυναίκα. Στα. Τι, πόσο χρόνο είσαι εσύ. Μ' αρέσει, είμαι με το άλλο, είμαι το ίδιο με το. Ο φίλο, και αυτό ο ωραίο. Πόσο χρόνο είσαι. Ποιο είναι ο φίλο, ο μεγάλο. Το όνομα. Ποιο μεγάλο. Όχι ο κοκκίνη, ο άλλο. Ο Κρεμίδη. Άκουσε. Όχι, παρέ. Ναι. Στο διαδιόφωνο που είναι φαλακρό. Φαλακρό είναι. Ναι, ναι, ρε. Εγώ είμαι φαλακρό. Όχι, ρε. Αυτό που είναι στο διαδιόφωνο. Α, ο Ασλαμά. Όχι, ρε. Ποιο. Μου αρέσει αυτό. Καλά, μην το πα. Πόσο χρονών είσαι. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε αριθμό δεν μπορώ να καταλάβω. Γεννήθηκα 1, 2, 3 γεννήθηκα. Τι τρία δηλαδή. Εσύ γεννήθηκες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 εσύ. Το 8 γεννήθηκα εγώ. Ναι. Εσύ ποιο τρία όμως. Το 52. 62. Το 62 είσαι. Όχι, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Το 1923. Ναι. Όχι. 1, 2, 3. Ξέρετε, δεν μπορούμε τώρα να θυμούσουμε ούτε ένα, καταλάβει. Μάλλον θες να κρύψεις ρε που στη χρόνια, γι' αυτό. Όχι, ρε, δεν μπορώ να μιλήσω με το. Δεν μπορώ, δεν είναι εγκεφαλικό είμαι. Δεν μπορούμε τώρα αριθμού. Εγκεφαλικό είσαι, αλλά 30 άρα δεν θα κουτουπώσει. Δεν θες καμιά τη ηλικία. Μ' αρέσει, ρε. Εγώ 30 χρόνια μου αρέσει, τι κάνω τώρα. Μ' αρέσει. Δεν θέλω μωρό, άμα ότι αυτό κάνω, κατάλαβε. Θε μωρό σου. Παλιό. Το εγκεφαλικό, καλά κουσούρι, άφησε το πουλί, σηκώνεται απάνω. Όχι, μωρέ, όχι. Εντάξει, τέλειωσε. Του λέω, δεν ξέρω γιατί. Ήμουνα πυραιό, ήμουνα πυραιώτη. Ο Λευγέ σηκώνεται, λέω. Όχι πολύ. Έχω, πώς το λέμε, μπορώ, μισή ώρα μπορώ Βιάγκρα, χωρίς Βιάγκρα δεν μπορώ, μπορώ τα κατά. Θες και 30, έχεις πάθει εγκεφαλικό, θες και Βιάγκρα. Αλλά μπαρέ, τι να κάνω τώρα, αυτό... Δεν θα δεις πολλά μουντιάλ, έτσι όπως το πας στο γράμμα δεν θα δεις πολλά μουντιάλ, άσε τώρα ηρέμησε. Ακριβώς, το ξέρω. Ναι, μην τα κάνεις τώρα, ναι, τελείως. Σε αγαπώ πολύ, φιλιά, μη μου κρύβεις την ηλικία. Μία, γιατί διέκρινα σαν τον Ασλαμά να μου κρύβει την ηλικία. Επόμενη γραμμή, ναι. Μόρι από πολίτη οργάνωση. Πού είσαι, ρε Μόντζι, ρε. Πού είσαι, ρε. Φλόγκο έκανε και τα βάλει. Σε είχα πει, τα παίρνω μετά το τελικό τηλεφών. Φίλε, διαφήμιση πρέπει να πληρώσετε. Δεν γίνεται. Τζάμπα δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλουμε τα προστοζήν. Πάμε τρίτο από το τέλο. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Έλα, ρα. Καλώς τώρα. Πού είσαι, μωρέ, από διακοφτό κάτω, πού είσαι. Πού είναι το διακοφτό, τι γίνεται, ρε. Τι κάνεις. Τι λέει το διακοφτό, λέγε. Άντε, καλοκαίρι, θα κατέβω στα κάτω. Λέω να κατέβω στην πατρίδα του Διονύση, να πούμε. Άντε, δεν σε βλέπω, θα τη βγάλεις καμιά λευκιά μου εκεί πάνω. Έχει ωραίες παραλίες το διακοφτό. Έχει ωραίες, εννοείται, ρε. Ο Παπαγιανόπουλος έλεγε ότι έχει και ωραίες ψαριές. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να έχει. Ναι, είναι παράδοση. Είναι έτσι, μου είχαν πει ότι είχε πει. Ναι. Για λέγε, τι έχουμε, τι βλέπεις τώρα Μουντιάλ, έχουμε κανένα φαβορί. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το Μουντιάλ, το πιστεύεις. Τώρα με τον Καρατζαφέρη, από αύριο έχουμε μια συγκέντρωση, μια συνεργασία. Πώς θα το παρουσιάσουμε, τι θα κάνουμε, να διαβάσουμε λίγο, να μελετήσουμε δεκάδες και δεν ασχολήθηκα καθόλου. Οχό θα είναι τώρα, χωρίς Ιταλία, Ολλανδία. Έξω Ιταλία, έξω Ολλανδία, βέβαια. Έξω Ελλάδα. Έξω Ελλάδα, έτσι ακριβώς, πέστα. Να δούμε λίγο Αλέξανδρο. Καλά είσαι. Καλά μωρέ, καλά. Τι λέει ο τουρισμός κάτω. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει. Τι έχεις κάτω στο διακοφτό, ξένους. Έχει, ναι, ξένους πολλούς, Αθηναίους πολλοί. Δουλεύουν κάτω τα μαγαζιά, έχει και έτσι νυχτερινά μαγαζιά. Δεν λέω για ξένους Αθηναίους, ρε. Ξένους λέω. Έτσι και έτσι. Τι έχει πιο πολύ, τι τουρισμό. Πιο πολύ έχει Αθηναίους. Απ' την άλλη μεριά έχει ξένους. Απ' την αριστερή, από τον λόγο και αυτά έχει ξένους. Εκεί Γάλλους και τέτοια. Διακοφτό έχει Αθηναίους πολλούς, Δεν μου λες. Ναι. Διακοφτό... Τώρα ειδικά και με το δρόμο έχει φουλ. Κατεβαίνουν κάτω τώρα φουλ. Διακοφτό Αθήνα πόσα χιλιόμετρα είναι. Χιλιόμετρα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά τώρα με το δρόμο είναι σίγουρα με 120 αν πηγαίνεις είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Μόνο. Και πιο λίγο. Έλα. Έχει αξιεγνατία εκεί, είναι
Σοβαρά. Ναι, τέτοιο στυλ, τέτοιο στυλ. Δηλαδή με 120, δηλαδή 150 χιλιόμετρα, 130, πόσο. Σε μία ώρα είσαι κάτω, ρε. Σόπαρε. Μπράβο. Ναι, αφού είναι και πιο έξω από τα ίδια κιόλας. Μάλιστα, άρα είναι καλό εξοχικό για ένα Αθηναίο το διακοφτό. Ναι, ναι, για ένα τρίμερο ή την κάνει ταράτσα. Ζάχαρη. Τέλεια. Θέλω πολύ να έρθω. Εγώ πέρσι πάνω, είχα έρθει πέρσι τα μέχρι, πέντε μερούλες πέρσι. Δεν πήρες τηλέφωνο. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Δεν πήρες τηλέφωνο. Angels και τα λοιπά, εκεί μπερδέματα. Α, έχεις γκομενάκια. Εντάξει, τι να με κάνεις εμένα. Καλά έκανες. Κουτούπονες και ξηγήθηκες αλουμινό φιστίκι. Μπράβο, καλά ξηγήθηκες. Θέλω πολύ να έρθω στο διακοφτό, πάρα πολύ. Θέλω να έρθω. Όπου δεν θέλεις, όπου δεν θέλεις. Θέλω να έρθω. Να είσαι καλά. Φιλιά, θα τα πούμε. Άντε, αυτά που λες. Άντε, να είσαι καλά, ρε. Θα τα πούμε, για χαρά. Προτελευταίος. 161 χιλιόμετρα. Άρα με 120 μέσο όρο θες μία ώρα και Θεσσαλονίκη Καβάλα. Δηλαδή. 6,5 λεπτά διόδια. 6,5 λεπτά. Ευρώ, ευρώ, μάλιστα. Γιάννη, δυο διόδια δηλαδή έχει.